Έφαγε μια αγωνιά από ένα τσι πολύ και βγήκε το δόντι του τον προστινό. Επιστρέφουμε στην Κύπρο, πάει στον πατέρα του Μιχάλη του που είναι ο δοντίατρο, του βάζει έναν προσωρινό μέχρι να του βάλει το κρυστάλλινο το ωραίο και ξέρω εγώ και έρχεται προπονήσει ο Χάρη, ε, μέσα στα νεύρα, ο Χάρη ήταν και 37 χρόνια, δεν μπορούσε τώρα να βγει παίχτη. Αυτά ξέρω εγώ. Διάβαζε την εφημερίδα στο αποηδητήριο, εγώ άρχισα και του χτύπησα την εφημερίδα από κάτω και μου λέει: George, it's not a good day today. Και ξέρω εγώ. Και ανεβαίνουμε πάνω, και είχε προπονήσει το γυναικείο του Βολέι τη ΑΕΛ. Πήραμε μια μπάλα με εγώ και ο Μιχάλη και κάναμε πάσε. Και σε μια φάση βλέπω το Χάρη πίσω από τον, πίσω από τον Μιχάλη και λέω: Το Μιχάλη στα ελληνικά στρώσε. Και την ε, στρώνει ο στην την μπάλα έτσι ψηλά και καρφώνω και πάει και βρίσκει την μπάλα το δόντι του και πέφτει κάτω. Ε, και μετά ήρθαν ε, και το γυναικείο του πολύ να το μαζέψει για να μην με, να, να μην με διαλύσει. <Συκλή> Γιώργο Παλάλα ε, ένας από τους κορυφαίους Κύπριους καλοσφαιριστές όλων των ποχών. Ε, νομίζω πλέον με την καρδιά σου να έχει τελειώσει μπορούμε να το πούμε. Ε, αλλά νιώθω ότι ίσω να έχουμε ζήσει δύο ε, Γιώργους Παλάλες. ένα νεαρό, ίσω ε, ίσως ανεξέλεκτο στις αρχέ και ένα Γιώργο Παλάλα πιο μετρημένο στο τέλο. Ε, ε, εσύ πώ θα σύγκρινε τους δύο Γιώργιδες εκείνο που ξεκίνησε στην ΑΕΡΤΟΑ 90's για τον Γιώργο που τελείωσε το 2018-2019. Ε, εντάξει, σίγουρα μεγαλώνοντα, αποκτά και, και περισσότερε εμπειρίε, βλέπει και διαφορετικά τον κόσμο. Ε, σίγουρα μέχρι τα έτσι, 28, 29 μου, το ανεξέλεκτο νομίζω είναι και έτσι επίγειη λέξη. Σίγουρα έχω κάνει πάρα πολλά. Λάθια στο πούμε, τα οποία ήταν ε, έτσι και προκλητικά προς αντιπάλους, ε, τα οποία, ξέρεις, μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ε, πόσο ε, αστεία φαίνονται τώρα ε, ε, μετά τα 30 Και σίγουρα μετά, ειδικά από την μεταγραφή μου από την ΑΕΣ, στην ΑΕΚ, έπαιξα ένα διαφορετικό μπάσκετ, σίγουρα πιο μυαλωμένο, μέσα από τις εμπειρίες που είχα περάσει από την ΑΕΛ, ε, ειδικά στα, στην Ευρώπη. Αλλά αυτό, αυτό που μου άλλαξε περισσότερο το παιχνίδι μου ήταν έστω ναι μεν στην Ελλάδα ήμουνα σε πιο κάτω μικρές κατηγορίες, όμως νομίζω ότι εκεί πήρα έτσι τις βάσεις για να μπορέσω πιο μετά να μπορώ να διαβάζω το παιχνίδι και να αντιλαμβάνομαι τον μπάσκετ διαφορετικά. Ε, η πρόθεση μου είναι να το πάρουμε λίγο χρονικά τη συνέντευξή μα. Ε, θεωρώ ότι θα ήταν πιο έτσι, δομημένο καλά. Αλλά, ε, μια και ξεκινήσαμε με το, με το ανεξέλεκτο ή το που είπαμε στην αρχή, ε, μεταξύ άλλων, πέρασε σε μια νύχτα φυλακή, έτσι. Ε, ήταν ο τελικό κυπέλου με το αποέλ, με το σπασμένο κύπελο που το φραγκιά. Τι έγινε. Ε, εντάξει, εκείνων των καιρών ήταν ένα παιχνίδι από τα γνωστά παιχνίδια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε 8 αντιπάλους ε, Νομίζω ήταν δύο ιδέες τότε, απλά για ναι, να εφτά, το διορθώσουμε ναι, 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 ναι. Εφτά Είχαμε 7 αντιπάλους ε, Αντιλαμβάνεστε ότι εκείνων των καιρών η ιδιαιτήσια ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ε, Υπήρχαν ακόμη οι οπαδικές προτιμήσει. Ξέραμε από πριν και οι διαιτητέ ε, σφύριζαν ποιόν. Ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά ακόμα και τώρα που είπαμε ότι ρέμησα και ορίμασα, ξέρω εγώ, ε, 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 δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Για ε, <Και> αστυνομία, <μέχρι>, γιατί σε συνέλαβε, <συνδυνάβει> Είχα πάρει μία δωδεκάδα με νερά και τα έριξα στην κερκίδα των δικών μα οπαδών ούτω ώστε να τα ρίξουν αυτοί μέσα. Είχα κλωτσίσει και δύο-τρει μπάλε προ την κερκίνα του Αποέλ. Ο Βασίλη ο Φραγκιά ε, έριξε το κύπελο και το έσπασε. Και την ώρα που έφευγαν από στα αποδητήρια, ήρθε ένα φίλο μου ο Γιάννη Οπιαρίδη και μου λέει γρήγορα έλα και σε ψάχνει αστυνομία να σε συλλάβει. Και φυγαδεύτηκα στο πούμε, τρέξαμε προ τα αυτοκίνητο του, κρυφτήκα από πίσω και ήρθα με λεμεσό. Και την επόμενη μέρα ήρθαν, θυμάμαι στα γραφεία του κύριου Μάικλ του στην ΕΚΑ. εγώ και ο Βασίλη ο Φραγκιά και μα οδήγησαν στο κελί. Να πούμε ότι τον Βασίλη τον Φραγκιά τον είχα βάλει μαζί με του φιλάθρου τη ΑΕΛ και εμένα με είχα βάλει μαζί με του φιλάθρου του ΑΠΟΕΛ. Επιτίδε. Νομίζω, ε, τι έγινε. πολύ καλά παιδιά. Α, αν επιτρέπετε Γιώργο τι σου είπαν οι απολύθίε στο κελίμα. Όπω μπαίνω μέσα σίγουρα δεν το περίμεναν, όμω, αμέσω πιάσαμε την κουβέντα, ε, πέρασα πάρα πολύ ωραία εκείνο το βράδυ. Είχαμε και delivery φάγαμε. Mm. Δεν ξέρω αν ωραία, μπορούμε να κάνουμε συνέχεια. θα έπρεπε να κάνουμε το delivery, το επόμενο πρωίνε φάμε, κούπε και αυτά από το φούρνο. Ηταν ήταν, πραγματικά πέρασα πολύ ωραία. Ε... Καμία σχέση με το τι φανταζόμαστε, να πούμε, μια φυλακή. Ε, και ε, τι εσύ ζει έτσι, να κλείσουν το κομμάτι. δεν ενδιαφέρει πολλά. Ε, ο Γιώργο Μπαλάλα να είσαι στη φυλακή, νομίζω να ξαναγίνει να έχουμε παίχτη να, να βρεθεί σε σημείο. Πώ ήταν γίνει η νύχτα, δε, τι, τι έκαμε. ήσουν με του απολύστε στη φυλακή να είναι ενδιαφέρον. Ήμουν σαν μια διπλή προσωπικότητα εκείνον τον καιρό. Δηλαδή, ναι. δη, άλλο άνθρωπο ήμουν μέσα στο γήπεδο και άλλο άνθρωπο ήμουν έξω. Αμέσω άρχισε η πλάκα. Μετά το πήραμε γιατί συνέλαβαν το, τον καθένα και μετά αρχίσαν τα οπαδικά μα, ΑΕΛ από ΕΛ και αυτά. Μιέγιον, ε, έχω μιλήσει με έναν συγκρατούμενο μου πριν ένα χρόνο. Μα έχω φέρει σε επαφή ένα κοινό φίλο ε, και μίλησε μαζί του μετά από 20-21 χρόνια. Ε, εγώ θυμούμαι σε ένα παιχνίδι, στο Άγιο Δομέτιο. εγώ είμαι ένα δίτη ή ένα δάραμο, ο Άγιο ε, τότε είχε έρθει με τον Κουνούνη που ήσασταν οι δύο οι top prospect τη ε, ΑΕΛ. Πρέπει να ήταν 98-99, κάπου εκεί. Ε, Διαλύσετε τα αποδητήρια των φιλοξενούμενων. Και για καιρό, επειδή είμαστε φτωχοί ομάδα, δεν ξέρασαμε τα ποτέ. Ήταν γραμμένα πα στον τοίχο, κουνούνι, παλάλα, κάτι άλλο πράγμα που μπορεί να πω, διότι είναι η κόρη σου πίσω σου. Ε, Συνηθίζει το πράγμα να σπάζει τα αποδητήρια των εκτό έδρα. Ε, όχι, συνηθίζαμε να, έτσι, να κάνουμε με τον Μιχάλη, όταν φεύγαμε από το ξενοδοχείο. Δηλαδή το δωμάτιο του ξενοδοχείου που πηγαίναμε συνήθω δεν ήταν σε άλλη κατάσταση μετά. Ε, αλλά από την τήρια δεν θυμάμαι αυτή την, δεν δεν την περίπτωση. Φυσικά το γεγονό ο Κυριακό <laughs> που ήταν τότε ο Φτωχό του ελευθερίου του γηπέδου του ε, κηπέδου, μουρμούρε για, για <laughs> καιρό <laughs> ναι, ναι, ναι. ότι ήταν ε, οι αλήθειε τη χαρά μα <laughs> στο κηπέδο. Okay. Ε, ήταν ακόμα ένα εχθροδιατή εκείνον τον καιρό. Πραγματικά τώρα που το βλέπω και μετά. Προσπαθώ να βρω κάποιον ο οποίο μα συμπαθούσε εκτό ΑΕΛ και πραγματικά δεν μπορώ να βρω και ούτε εγώ τον εαυτό μου θα συμπαθούσα αν ήμουν εκτό, αν ήμουν στην κερκίδα. Αν αντίπαλο μου, ούτε εγώ θα με συμπαθούσα. Σήμερα όλου εκείνου με του οποίου είσαι ε, ε, κόντρε στο γήπεδο πάντα, σήμερα πώ του αντιμετωπίζουν. Ο κυράκο Ελευθερού για παράδειγμα που καθάριζε δεν τα πώς Ω, ναι, 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 κανείς, καιρό. Ή, ή, ή οποιοδήποτε. Πώ του αντιμετωπίζουν σήμερα. Ε, γι' αυτό σας είχα ρωτήσει στην αρχή με, τους, με τον Γιώργο των Αρχών ε, τη καριέρα και τον Γιώργο των ναι, Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά δεν τα θυμούνται αυτά τα πράγματα. Ε, σίγουρα μέχρι και την ημέρα που σταμάτησα μέσα στο γήπεδο εξακολουθούσα να είμαι έτσι εριστικός πλέον με τους αντιπάλους να προσπαθώ να... Αλλά το έκανα επίτηδες εκείνη τη φορά. Αξιέν του αγώνα. Είναι, εμλοϊκό, ε ναι, ναι, το ναι, ναι, να προσπαθεί <σφέρα> να βγάλεις τον αντίπαλο εκτό παιχνιδιού Φαιστό. να χάσει λίγο την αυτοσυγκέντρωση του το έκανα επίτηδες. Ενώ πριν απλά ήταν... Αυτό που λέμε έβραζε το γέμα σου, ας πούμε. Σίγουρα επηρέασε και το ότι ε, στα, στην εφηβεία μου είχα μεγαλώσει μαζί με τους φιλάθους της ΑΕΛ, μαζί, μέσα στο ΣΥΦΑΕΛ, σχεδόν κάθε μέρα μαζί με τον Μιχάλη ήμασταν μέσα στο ΣΥΦΑΕΛ, όταν είχαμε πάρα πολύ επίδραση από τους φιλάθλους της ΑΕΛ και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που έβγαινε αυτό το εριστικό μέσα Ή, στο Ήσουν ο βασικά ναι. μέσα στο παρκέ. Ναι, ναι. Ο ε... Μιχάλης, ε, θυμάμαι ήταν η χρονιά που ήρθε ο Βασίλη ο Φραγκιάς στην ΑΕΛ και είχε παιχνίδι να έλαν ορθωσή στο τσίριο, το οποίο κερδίστηκε 3.0. Εγώ είχα μιλήσει με τον Φραγκιαν και του λέω: Έχει ποδόσφαιρο, πρέπει να μα αφήσει 10 λεπτά να φύγουμε. Μα είπαν: «ΟΚ, δεν okay, υπάρχει πρόβλημα, 10 λεπτά θα φύγετε. Ε, ο Μιχάλη ήθελε να φύγει από τι 6.30 ενώ ήταν 7 το παιχνίδι, ήθελε να φύγει μισή ώρα πριν. Και λέει: Κόλτζε, εγώ έφυγα. Και του λέω: Όχι, δεν θα φύγει, είπαμε 10 λεπτά. Ο Μιχάλης άφησε και την μπάλα, έφυγε και τον έδιωξε έγκαι από, την ομάδα εκείνη τη χρονιά για, για να μην χάσει ένα παιχνίδι της ΑΕΛ. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι η ΑΕΛ 3-0. Άξιζε ε, 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 δηλαδή. Ναι, αλλά, ναι, άξιζε δηλαδή. Ναι, άξιζε και με το παραπάνω. Γιατί ήταν και τον καιρό τη ξηρασία και το να κερδίσει την ορθό συντέα μου ήταν κάτι. Ναι. Wow, α πούμε, για, για την ΑΕΛ. Ήταν λίγο μετά που πέσει την κατηγορία, νομίζω η ΑΕΛ. Ναι, μία, ήταν η ΑΕΛ. Λόγω πατέρα ασχοληθήκε με το μπάσκετ. Ε, νομίζω ναι. Ε, ε, από ό,τι μου λένε. Είσαι γεννημένο για να το βάλουμε τη σημασία. Εσύ είσαι γεννημένο το 80, ο πατέρα σου, σου πότε παίζει. Ο πατέρα πότε παίζει. Ο, πατέρα μου σταμάτησε τον μπάσκετ το 88 ή το 89. Okay, άρα ήσουν, ναι, ήσουν ναι. Ε, άρα ε, λόγω, λόγω Δημήτρη ναι. Παλάλα που παίζει ε, μπάσκετ. Ε, μου είπαν ότι είχα πάει γήπεδο ακόμα πριν να βαφτιστώ. Δηλαδή με τη μητέρα μου πηγαίναμε γήπεδο. Θυμάμαι ότι από 4 χρονών 5 σε κάθε εντό, σε κάθε εκτό ήμουνα παρόν μαζί με τον Μιχάλη. Παίζαμε μονά στο ημίχρονο, μετά το παιχνίδι, κάθε ευκαιρία που είχαμε να πάρουμε την μπάλα, παίζαμε ένα σε ένα συνέχεια. Ε, και νομίζω ότι από τη στιγμή που είχε αυτά τα ερεθίσματα, α πούμε, νομίζω ήταν αναποφεκτό να. Τι θυμάσαι που τι πρώτε σου στιγμέ, στι μικρέ ομάδε τη ΑΕΛ, στι ακαδημίε, ίσω στο εφηβικό, πρώτη σου εμφάνιση με την αντρική ομάδα, έτσι. Πες μα λίγο τι θυμάσαι. Ε, με την η αριστικότητα ξεκίνησε ένα από εκείνον τον καιρό. Δηλαδή θυμούμε ότι έκαναμε μια με μια προπονήση με τον Μιχάλη. Ε, συνήθως Συνήθω μα έδιωχνε ο προπονητή μα ο, μας, ο Μέγιο Ήταν στι Ακαδημίες τη ΑΕΛ εκείνον τον καιρό, τη ΑΕΛ. Ε, και πηγαίναμε και, κρυβοντο, κρυβόμασταν μέσα στα βάρη του γηπέδου για να μην δει η μητέρα μα ότι μα έδιωξε. Και μόλι εσφύρισε ο Μέγιο, αμέσω τρέχαμε και βγαίναμε έξω για να μην μαθευτεί ότι μα έδιωχνε. ξέρω εγώ. Τι, τι, έκανε τα ακριβώ, τι εδώ, κρυβώς, κρυβώς, αν δεν επιτρέπετε. Ε, ναι, δεν αλλά πρέπει. Κάποιαν. Πελάρι. ελιθιότητα δεν ήταν μια φορά ή δύο φορέ, ήταν κάθε εβδομάδα δύο φορέ τουλάχιστον. Ε, Δεν που τότε ότι εσύ και ο Μιχάλη Ζοκουνούνη θα ήσασταν α, τόσο σπουδαίοι παίχτε, και γι' αυτό εσά δύο οριστικά. Απλά... εντάξει, το ότι μα δύο οριστικά, και το ότι ήταν και ο πατέρα μου και ο, πατέρα του Μιχάλη μέσα στην ΑΕΛ, σαν εύφορη, σαν προπονητέ, και ξέρω εγώ, είχαμε ένα... Αξίζει ο γιο του Δημήτρη Παλάλα. είχαμε ένα, αστό που με τον καιρό. Όμω. εντάξει, νομίζω ότι εγώ δεν είμαι, δηλαδή δεν μπορείς να δεις έναν ένα, ένα μωρό 7-8 χρόνων να θα παίξει μπάσκετ στα 18 του, ξέρω εγώ. Σίγουρα υπήρχε τον ταλέντο, θυμούμε ότι είμαστε στην ομάδα, πούμε, του δημοτικού, από Δευτέρα Δημοτικού είμαστε στην ομάδα του σχολείου και αυτά, που ήταν κάτι το οποίο δεν έγινε του συνήθω ήταν πέπτυν και έκτην, ούτε καν τετάρτη. Ε, όμως νομίζω ότι αυτό που μας έκανε να, στην τελική να κάνουμε μια καριέρα είναι το ότι είμαστε συνήθεια στο κήπεδο. Δηλαδή ναι. Και γήπεδο να μην ήμουν, δεν το σχολείο. Άφηνα ε, τη τσάντα μου, ε, διάβαζα γιατί ήταν να φωναζεί η, η μάμα μου. Ε, και αμέσω στο, στο γήπεδο του σχολείου ε, παιχνίδι μέχρι να ανοιχτώσει. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο παράγοντα το ότι ε, κάπου μείναμε πίσω σε πλευρά ποιότητα παιχτών. Το, το γεγονό ότι δεν υπάρχει γίνει αλάνα, α πούμε, ή τα γήπεδα yeah, των παντήνων. Ε, δεν βλέπει τώρα. Δηλαδή, ναι, OK, κατηγορώ τον εαυτό μου ότι ήμουν το ότι ήμουν, ήμουν ε, κάπω με του φιλάθλου και ξέρω, αλλά ε, τώρα βλέπει ότι η μωρά, τα οποία είναι αυγαλτά, μπορεί να είναι και 15-16 και 16 χρονών ε, και να του πρόξει να, να παίζουν χαμέλιο και να αρχίσουν το κλάμα. Ναι. Ε, δεν βλέπει αυτό το σκληρά που, die die είχε, που, που μας, είχαμε ναι, εμεί ναι. και πραγματικά δεν φταίνε αυτά τα, τα μωρά. Είναι το πώ τα μεγαλώσαμε και είναι μια κουβέντα την οποία λέω πάρα πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είναι ότι ε, η δική μου γενιά θεωρώ ότι εμεί καταστρέψαμε την κοινωνία που μεγαλώσαμε. Γιατί, Γιατί θεωρώ ότι δεν είμαστε. Δεν, ε, έχουμε τα παιδιά μα πολύ μαλαχτά. Mm. Πολύ μάνα μου και χαρό. Έχει δύο κόρε, εσύ Γιώργο. Ναι, τι οποίε είναι τις οποίες είμαι πρώτη ηλικία. είμαι σούπερ μαλακτό και γι' αυτό λέω ότι εμεί ευθύνομαστε. Παίζουν πα και την σου. Παίζει μικρή, ξεκίνησε πριν 5 μήνε. Καλή. Κάθε πίσω σου, άρα ε, Αν δουλέψει, θα γίνει καλή. Η μεγάλη σου ασχολείται με Τίποτε, ε, 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 Την θυμάμαι σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε ένα μηδέν. Δεν και... και με τον Απόλλο να είναι. Όχι, ήταν uh, θέμα πριν το γάμο για να παντρευτούμε. Τα παιδιά θα είναι, δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Τι θα ψηφίζουν, τι θα κάνουν, το θε... θα είναι ΑΕΛ. Η ε, γυναίκα σου όμω ή η Η γυναίκα μου είναι Απόλλο και δεν αλλάζει. Ε, την επήρασε στο γήπεδο, κερδίσαμε ένα μηδέν. Φεύγουμε επειδή όχι, το, το σπίτι μου είναι δίπλα στο τσίριο. Και μόλι φτάνουμε έξω από την πόρτα, μπερπατητή μου λέει: Ε, παπά, πόσα ποσά. Ήταν στην Κερκίδα με το κινητό και ούτε γύρισε πάνω να δει αν σκόραρε κάποιο. Έχει τη δεύτερη ευκαιρία με την μικρή κορή που φαντάζομαι ασχολείται με την. Κοίτα, ασχολεί. δεν είναι κακό το ότι δεν ασχολείται η μεγάλη. Σίγουρα θα, θα είναι καλό να ασχοληθεί λίγο με τον αθλητισμό, να μπορεί να, να γυμναστεί, αλλά και να είσαι ένα μέρο μια ομάδα γιατί θεωρώ ειδικά, ας πούμε, επειδή μεγαλώσα στην ΑΕΛ θεωρώ ότι η ΑΕΛ είναι πέραν από μια ομάδα και ευτυχώς και ο πρόεδρος τώρα, ο Αντρέας Σοφοκλέου, δείχνει το τι πρέπει να σημαίνει η ΑΕΛ στη Λεμεσόν αλλά και παν Κύπρια δείχνει το, το έργο της αλληλεγγύη, δείχνει ότι βοηθά κόσμον ε, και εμείς που μεγαλώσαμε με αυτά τα ιδανικά της ΑΕΛ ε, για μάς δεν είναι... Τι, τι, Δεν είναι είναι η ΑΕ, τώρα... τι είναι η ΑΕΛ για σένα, Γιώργο, Η ΑΕΛ είναι η πρώτη λέξη που μπορώ να βρω είναι αντίσταση. Ε... Η ΑΕΛ, μια ζωή, είναι... ήταν απέναντι στο κατεστημένο. Ήταν... Η ΑΕΛ και ο κόσμο τη έρχεται από τι λαϊκές βάσει ήταν πάντα ο αδικημένος. και η ομάδα μα ήταν η αδικημένη. Οπότε, ξέρει, ε... υπήρχαν και κάποιε χρονιέ ακόμα και στον Μπάσκετ, στο οποίο ελέγχαμε και εντό και εκτό γραμμών. Mm. Και ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Δηλαδή, έλεγα ότι. και, εγώ, και ήμουν απέχτη αυτή τη μάχη. Δεν είναι η ΑΕΛ που μεγαλώσαμε. Η ΑΕΛ που μεγαλώσαμε και η ΑΕΛ που θέλουμε να βλέπουμε στο μέλλον είναι να παλεύει μέσα στο γύρο επί ίση και ακόμα και να δικείται και να χάνει ή να κερδίζει. Δεν, δε, δεν είναι αυτό ο σκοπό η νίκη. Το θέμα είναι να δείχνει η ΑΕΛ σαν για μένα προσωπικά το μοναδικό αθλητικό καθαρά σωματείο στην Κύπρο ε, να δείχνει το, και το αθλητικό αλλά και το κοινωνικό τη έρχο. Ε, ε, εσύ ως οστρίρος της ΑΕΛ ε, πού θα έβλεπες την ομάδα να είναι τα επόμενα χρόνια ε, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ε, ποιο είναι το όραμά σου για την ομάδα ε, για την πόλη της Λέμεσου. Το όραμα μου είναι να βλέπω την φετινή ΑΕΛ ποδόσφαιρο. Να πρωταγωνιστεί, να παλεύει με χαμηλό μπάτζετ, με πεχτές που να γουστάρουν τη φανέλα, τον κόσμο, ακόμα και αν είναι ξένοι, δεν παίζει καμιά σημασία. Αν μπει σε μια ομάδα αν και αντιληφθεί το μεγαλείο και το τι αντιπροσωπεύει αυτή η ομάδα, ίσω να ακούμε πολύ ρομαντικό για τι εποχέ μα, σου δίνει κάτι περισσότερο. Ε, να ξέρει ότι έχει μια ομάδα πίσω σου η οποία αντιπροσωπεύει κάποια πράγματα. Μια και είμαστε στο κεφάλαιο να κάνουμε έτσι μια δύο ερωτήσει. Ε, για την κόντρα με τον Απόλλωνα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, εσύ, όταν σου λέω Απόλλωνας, τι, τι θέλει να πει, τι σου έρχεται στο μυαλό. Βασικό αντίπαλο. Ε, Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό οι Απολωνίστε να μην θέλουν να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΛ και οι Ελίστε να μην θέλουν να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΛ. Υπάρχει μίσο στη Λεμεσό ή τη υπάρχει αντιπαθία. υπάρχει υπάρχει μίσο μεταξύ ΣΥΦΑΕΛ και ΘΥΡΑΕΝΑ. Εκείνοι οι 200, 300, 400, 500, ναι, υπάρχει μίσο. Οι υπόλοιποι άλλοι ναι αφού πίνουμε καφέ κάθε μέρα, η γυναίκα με, τον το Απόλλωνα... Δηλαδή βλέπεις λάδες. ότι υπάρχει όμως στην Εκτός... Κύπρο του την πόλωση, ακόμα και στη Λευκοσία ή... που η υπάρχει μίσος. Υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το... Στους οπαδούς. Όχι, υπάρχει το δεν θέλω ο συμπολίτη μου να πιάει το πρωτάθλημα για να μην μπορεί να πανηγυρίσει, να το δω να πανηγυρίζει, να με πειράζει. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, αν εξαιρέσουμε αυτού του 500, α πούμε. Ε, έτσι, εγώ θεωρώ ότι στον κόσμο τη ΑΕΛ υπάρχει μίσο με τους του οπαδού του ΑΠΟΕΛ. Εκεί θεωρώ ότι φεύγει πέραν των, των 500. Και είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Εσύ όταν έπαιζε με την ΑΕΛ, ειδικά στι αρχέ που ήσουν έτσι πιο παθιασμένο, α πούμε, με ποια ομάδα ε, επορώνε σου παραπάνω στο κήπεδο να αντιμετωπίζει τον Απόλυν ή το Απόλυν. Τα καλύτερα μου παιχνίδια πάντα ήταν εναντίον του Απόλυν και όταν πήγα και στην ΑΕΚ, όποτε παίζαμε με Απόλλωνα, πάντα ήταν τα καλύτερα τετρά μου παιχνίδια και ο φίλος μου, ο Ανδρέας Ολευκαρτής, πάντα λέει εντάξει παίζουμε με Απόλλωνα, να τους κερδίσει ο Γιώργος. Δηλαδή μπορεί να δύο μήνες να μην να έβαλα μηδέν πόντου και έρχεται η ώρα εκείνοι. Καθαρά λόγω τη παρουσίας σου που μικρό στο ΣΥΦΑ έλεγε αυτό. Εντάξει, αυτό ε, ήταν, έμλεπα έμλεπα ένα... να... το παιχνίδι διαφορετικά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γήπεδο στην Κύπρο, εσύ να φύγε. Το Λευκόθεο. Λευκόθεο. Έχει κάποιο περιστατικό που θυμάσαι Λευκόθεο. Έχω πολλά που... περιστατικά με το Λευκόθεο. Το, έτσι το ένα που, που, μένει είναι μπαίνουμε μέσα στο Λευκόθεο. πρώτο παιχνιδί της χρονιάς ήταν regular season καινούργια ομάδα, καινούργιοι ξένοι παίχτε που δεν, δεν, μπορούσαν να αντιληφθούν. Του λέγαμε τι θα αντιμετωπίσουν, αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το μέγεθο. Γιατί έρχονταν από Γαλλία, Βέλγιο, που εκεί φωνάζει defense και α πούμε, και έρχεται ο Στιουατ και σου λέει μη φωνάζει, α πούμε. Ε, Γεμάτον το γήπεδο γιατί εκείνον τον καιρό ο κόσμος ε, γενικά έρχονταν μισή ώρα, 40 λεπτά πριν από το παιχνίδι γεμάτο το γήπεδο, βγαίνουμε να κάνουμε ζέσταμα, του βλέπω του παίχτε να μένουν στο μισό γήπεδο. Δηλαδή να μην πηγαίνουν προ τη μεριά που ήταν η πορτοκαλί. Και αποφάσισα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε ανε πήρα την μπάλα και πήγα στη γωνιά μπροστά του. Φαντάζομαι, γέμισε ε, 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 από πάνω ε, σκάφο. Ναι, αυτή, τα αυτή αυτά τα κλασικά και αλλά επίσης εσύ επίσης στο αμέλεια. Επίσης για, να, καταλάβουν ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβάσαι. Είχαμε παιχνίδι, ήταν να, 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 να παίζουμε στο μισό κήπεδο. Δεν έγινε. Στο το. Σολμονής πάντως ή εκτός δεν θα πάντα παίζουμε στο μισό, μισό κήπεδο. Ε. Να είμαστε δίκαιοι ναι. ή συμβαίνει το ακρός μαι, μαι, το ίδιο ναι, στη Και την ώρα που ήμουν στη γωνιά και ο ε, ήρθε στο κεφάλι μου ο Κάλαθος ο Μαύρος, το... ο, ο γεμάτο με σκουπίδια. με ναι. Με ε, ε, δεν αντέδρασα, συνέχισα έτσι εγώ υπόνουν, αλλά έκανα ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι <laughs> σούπερ. Ε, Δεχτήκες τον κάλαδο στο κεφάλι, ναι σχιστικές, <συστήγες>, αλλά έκαμε ότι είναι Προχώρησα επία στον πάγκο να σκουπιστώ, ε, έκανα τα αστεία μου ε, γέλου, για να, αφού ο στόχο ήταν να, να, να κάνω τους... Του στην προθέρμαση. Ναι, στην προθέρμαση, τους ξένους παίκτες, να μην φοβούνται να πάνε από την μερική μερία. Στέβεις ναι. βοήθησε να με φοηθούν ή ε, τρομοκρατηθήκαν παραπάνω. Νομίζω ότι στην εξέλιξη ε, τρομοκρατηθήκαν παραπάνω. Τι έγινε, έπαιξε τελικά την τελικά. Έπαιξε, έπαιξε, μια χαρά. Καμιά φορά έτσι ε, και κατέβαζε την μπάλα ο παίχτη του από Ελ Σολομονίδη. Και βλέπα, αν κοίταζε το κεφάλι του εδώ, η σημεία ναι, τη ναι. ΑΕΛ την ώρα που κατέβαζε την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν, ήταν, νομίζω ότι αυτά τα δύο γήπεδα ε, είναι ο ορισμό τη έδρα, νομίζω πανευρωπαϊκά. Έχεις παίξει πολλές έδρες πανευρωπαϊκά. Και έχω παίξει, παίξει πολλέ. Το... Ε... έδρες. Ε... μπορεί να μου πεις Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάω... εκεί όμως είναι διαφορετικά. Είναι μακριά οι κερκίδες. Ναι, είναι 20.000 κόσμος, φωνάζουν αυτά. Αλλά στο Λευκό Θεό και στην ΑΕΛ. Είναι ναι. Είσαι... δίπλα σου. Είναι δίπλα σου. Ναι, ναι. Και, και ακόμα ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά σήγωνε η τρίχα μου, στο Σορομονίδης. Στους τελικούς, στους τελευταίους που έγιναν και το 32 και το 2007. Χτύπησε ο Χάμφρι, νομίζω, ο παίχτη του Αβουέλ, ο ε, Το γόνατο του ευγήκεν και πήγε στο, στο δικέφαλό του. Και όπω ήταν κάτω, με το γόνατο να μην υπάρχει στην ουσία, και ήμουν από πάνω του και έβλεπα και τον προσπαθώ να ηρεμήσω, ε, μπήκαν δύο παιδιά τη και πήγαν και του έφτιαξαν μέσα στα μούτρα. Ε, πράγματα τα οποία. ξέρει, έβλεπε πράγματα. Ναι. Απίστευτα. Ναι. Ε, μ... Θέλω να πάμε έτσι λίγο στι αρχέ σου. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που, που έπαιξε με την ΑΕΛ, στην αντρική ομάδα. Ε, ήταν το ΑΕΛ Aelomon, Ομόνια. Στο παλιό των 20 το 1996, νομίζω. Τι, τι, θυμάσαι που είναι το παιχνίδι. Ε, Θυμούμαι το καλάθι που έβαλα. Ε, θυμούμε, τίπο, oh, τίπο πώς ήταν, πρώτο καλάθι του Παλάλα στην πρώτη κατηγορία, πώς ήταν. Ριμπάουντ ε, και... πέρασα, πέρασα, πέρασα 3 ε, και, πήρα, και βάλα... πήρας, μηδικό, <laughs> Ναι, Το like, <laughs> ναι, θυμούμε γιατί ήταν... την ώρα που μπήκε το καλάθι ήταν αυτό το... που σηκώνεται όλη η κερκίδα και πρώτη φορά να παίζεις ξέρεις, είναι... όμω όμως η προφανώ προφανώς η ήταν ο γιος του Δημήτρη, Είναι ναι, μεγάλη στιγμή για ξέρεις, όταν πας πίσω είναι σαν φωτογραφίες, δεν είναι ούτε ήχο να ούτε τίποτα. Απλά έχω μια φωτογραφία την ώρα που τελειώνω την μπάλα έτσι μέσα στο μυαλό μου και βλέπω τον κόσμο να σηκώνεται. Ε, και εκείνη την ομάδα ήταν Μιχάλης Κουνούνης, ο, ο Περεντός ήταν ο, Περεντός πιο ήταν, η ομάδα εκείνη, ήταν, ήταν Richard Relfort, Xenos, ο οποίο ήταν στην Ελλάδα, ήταν και μεγάλο ονόμα και στην Κύπρο, ο Πανίκο Θεοδοσίου. ονόματα τα οποία ε, πραγματικά ο κόσμο τώρα, ναι. ειδικά αυτοί που γεννηθήκαμε μετά το 1990, α πούμε, σίγουρα δε, ούτε καν ξέρουμε γίνε. Ε, Κουνούνη και παλάλα τι ήταν ε τι ήταν εκείνο το δίδυμο, μπασκετικά ή μη μπασκετικά. Διότι ο, πράγματι ο κόσμο σα συνέδεσε για πάρα πολλά χρόνια μαζί, είναι λογικό. Βλέποντα πίσω εκείνε τι αρχέ, πώ μπορεί να μα μιλήσει για λίγο για την, σύμπραξη, α το πούμε, ή την συμμαχία. Και τα καταρχήν μεγαλώσαμε μαζί, ήμασταν κολλητοί μέχρι τώρα. Ε, υπήρχε μια πιστεύτη χημεία μεταξύ μα. Ε, και νομίζω ότι και ο ένας και ο άλλος ένιωθε ασφάλεια με τον κολλητό του μέσα στο γήπεδο. Συν του ότι κάποιε φορέ αυτό το πράγμα ναι, δημιουργήσει μα και παραπάνω προβλήματα, γιατί ξέρει ότι είναι ο κολλητό σου ήπλα, δεν μπορεί να κάνει και παραπάνω αλήθειε, α το πούμε. Mm. Ε, Όμω, εγώ τουλάχιστον όποτε βέζα με Μιχάλη, νιώθω ασφάλεια. Αληθεύει ότι πρέπει να ήταν. 98-99 μάλλον. Ε, ήταν στο Απόλλωνα ο Τάρπλη ότι ε, το πήρες του του Τάρπλη σε ένα παιχνίδι. Επειδή ε, πηδήσαμε για rebound, ε, κρατούσαμε την μπάλα και εγώ και εκείνο. Ε, Σφύρισε τζάμπολ ο Τότε από του μικρού δεν υπήρχε βελάκι, ήταν τζάμπολ. να είναι Και τράβησα την μπάλα όταν σφύρισε ο Τάρπλε, σταμάτησε να την τραβά. Την τράβησα και του την έριξα στο, στο ah, okay. ε, και, και φόρησε μου <laughs> Απλά να πω ότι με το Τάρπλε και τον Μάικ ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι στο after game. Δηλαδή, στην ουσία, ε, αυτό που κατάστρεψε το τι θα μπορούσαμε να γίνει, τουλάχιστον να τα prospect που περίμενε ο κόσμο και από μένα και από τον Μιχαλή, αυτά τα after games στα μπαράκια και στα club, ναι, αυτά ήταν που κάπου σταμάτησε την... Άρα με το Τάρπλη και ο Μάικ Γιόντς τότε ναι, να ναι, συνέχεια ναι, παρέα. Ε, μέχρι τη 12 ήταν ωραία τα πράγματα, τα αστεία και ξέρω εγώ, μετά τη 12 θα μας έπαιρναν και στο NBA, ξέρεις, άμα να πόσο ήσουν ευκέντε... 16... ε, το 18 χρόνια τότε, πόσο... 16, Όταν 16, το 16, και για τα καλά μέσα στο και τι έγινε εκεί το παιχνίδι που σου φόρεσε την μπάλα ο Ταρμπλε στο κεφάλι μετά τι έγινε. Νομίζω είπες, χάσαμε έναν πόντο. Είπε σου κάτι μετά ο Ταρμπλε ή ήταν όλα και επειδή πήγε την μετά τη νύχτα. Όχι, ήταν. Ε, 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 φόρησε μου την μπάλα, λέει πια να κάνω τα αυτά μου τα αυτά. Γιατί είχα και πίσω μου 3.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο. Ε, ξέρω, αλλά μετά ήταν ε, cheers. <laughs> ε, Πίεζε Ελλάδα το 2001 για, για σπουδέ, φαντάζομαι. Έτσι? Να. Τι, 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 τι έπειρε να κάνει στην Ελλάδα για σπουδέ, ε, Πέρασα γυμναστική Ακαδημία ε, και αγωνίστηκα στο, για, για 1,5 χρόνο στο Δούκαν και ένα χρόνο στο Πανκράτη. Ε, πραγματικά έμαθα πάρα πολλά στην Ελλάδα. Ε, Κυρίω πασχετικά πράγματα και νοοτροπία τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ στη συνέχεια. Ε, Όμω η ζωή ήταν μία από τα ίδια. Δηλαδή... Είσαι στην Αθήνα. Είμαι στην Αθήνα. Ναι, ναι. Ε, μ... Έπαιξε με κάποιον τότε με ομάδες, που με στι ίδιε ομάδε συμπαίχτη που τον ξέρουμε σήμερα ή ήσουν ο μόνο το... ε, στο Δούκα ήμουνα με τον Σιμτσάκ, ο οποίο ήταν στον Άρη Θεσσαλονίκη. Τώρα νομίζω πήρε μεταγραφή από Ρωσία, από okay, είναι... νομίζω, νομίζω, νομίζω. νομίζω το χρόνο έπαιξε και Ευρωλίγκα. Ε, ο Βασιλής ο Σιμτσάκ ε, ήταν πιο ήταν το ταλέντο, ήταν μικρό σε καιρό και έβλεπε ότι είχε τα προσοντα mm -hmm. πούμε. Να... Okay. Αλλά αγωνιστήκαμε με πάρα πολύ καλού παίκτε. Ήταν τον καιρό που ξέρει, στην Ελλάδα κάποτε η β' εθνική είναι Πολύ καλύτερη από την 2, Βασικά, εξαρτάται ποιε ομάδε έχουν χρήμα και σε ποια κατηγορία βρίσκονται. Ναι, ναι. Και εκείνον τον καιρό, η ΒΙΤΑ ήταν πάρα πολύ δυνατή, με ομάδε οι οποίε είχαν πάρα πολλά λεφτά. Και όταν έπαιρναν του παίχτε ή του μεγάλου στην 1 ή τα ταλέντα που θα πήγαιναν στην 1. Οπότε ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ε, Τότε η Νταξιδούκα και η Παγκράτη, δύο ομάδε μικρέ τη Αθήνα, έχουν τον κόσμο του βέβαια. Θυμάσαι κανένα περιστατικό έτσι. Κοίτα, <συστονικοί> ε, <συστονικοί> ε, ο δούκα ή... δεν έχει ο παδό. Ε, αλλά στο Παγκράτη είναι νομίζω η μόνη μικρή ομάδα η οποία, ε, τι ομάδα είσαι, είσαι Παγκράτη. Δεν είσαι ούτε Ολυμπιακό ούτε Παναχυνακό. Είμαι Παγκράτη. Ε, το γήπεδο ήταν χίλια άτομα κάθε παιχνίδι, ε, με του καυγάδε, με τα αυτά. Ήταν αυτό που ούσταρα. Αυτό ε, mm -hmm. Και αυτό ήταν η απόφαση μου να φύγω από το Δούκα και να πάω στο Παγκράτη. Κυρίω για αυτόν τον λόγο. Είχε κάνει δηλαδή, όλοι, έτσι το, ο νεαρό παλάτι. Το, το ας... οικονομικό ήταν πιο λίγο στο Παγκράτη, γιατί ήταν και ομάδα η οποία έχει δυσκολίε στα, στα, οικονομικά. Όμω πήγα για τον λόγο του ότι έχει οπαδού, πιστού mm -hmm. και θα ήξερα ότι θα με κόσμο στο mm -hmm. γήπεδο. Και γι' αυτόν τον λόγο πήγα στο Δεν Βρει καμιά ομάδα αντίπαλοι μέσα που να ήταν ο αντι-Απόλλωνας για σένα, έτσι ο μικρό ο Παλάλα. <laughs> ε, 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 Δυστυχώ δεν ήταν στην ίδια κατηγορία το Περιστέρι. Το Πανγκράτη με το Περιστέρι είναι τέτοια κατάσταση. Οπότε παίζουν να ξέρει ότι θα έχει, okay. έχει ιστορίε. Ε, επέστρεψε στη Κύπρο 2004, έτσι. Ναι. Ε, πίσω στην ΑΕΛ, ε, αλλά αμέσω έστειλε ο Τράγκα Ράτσα στον Απόλαιονα. εντάξει, είχαμε μια έτσι, αρκετά μεγάλη διαμαχή με τον Τράγκα. Ε, ε, με το οποίο, Συγγνώμη πριν πει τι έγινε με διαμαχή, θέλω να μάθω. Νομίζω είχε ένα επεισόδιο μερικά χρόνια πριν όταν έπαιζε στον κεραυνό. Εντάξει, είχαμε πολλά, πολλά επεισόδια, τα γνωστά. Τα Ήταν, οποία... για Γι' αυτό θυμάται τον Παλάλα που. Όχι, ε, να σου πω. Ο Ντράγκαν είναι ένα προπονητή ο οποίο ε, του αρέσει και να παίζει με εξυπηρέτηση. Εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι αν έχω τον Παλάλα και δεν τον βάζω να παίξει, θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε μετά το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Εκείνη ναι, τη στιγμή ναι. δεν το καταλαβαίνει. Ε, οπότε αν αποφάσισε έτσι μέσα στο μυαλό του ότι δεν θα, θα, τον, θα τον πάρω στο maximum, γιατί ξέρει και τη σχέση που έχω με την ομάδα, θα τον πάρω στο maximum τόσο ώστε να αναγκάσω αυτό να πει ότι φεύγω. Okay. Κατάλαβε. Έξιμη τακτική τώρα που είμαι προπονητή. Ε, γιατί αν τον Γιώργο Παλάλα, ο Τραγκαράτσα ή ναι, θα, θα υπήρχαν και αντιδράσει. Ε, οπότε το... Τι σου έκανε δηλαδή ο Τίποτα. Ε, απλά δεν με έκανε. Είναι... Λε και δεν είσαι στο ύπεδο. Ναι. Ε, ό,τι και να κάνει, ε, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Δεν υπήρχε καμιά συνομιλία, κανένα να σου εξηγήσει το ρόλο σου. Τίποτα. Ήταν... Μετά εξήγησε σου τι έγινε, τότε ή απλά κατάλαβε. Όχι, ε, κατάλαβα. Ε, μετά από τη χρονιά, ξανά έρθουν ο Ντράγκα στην ΑΕΛ και ήμασταν μια χαρά επαγγελματικά αυτά. Ναι. Τώρα οπότε θα κάτσουμε και για καφέ και να τα πούμε και όλα. Δεν συζητήσαμε ποτέ αυτήν την mm. κόντρα, αν ξέρω εγώ, όμω το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ήταν ο λόγο. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει η φάτσα του Γιώργου. Γιατί ξέρει, ο παίχτη όταν νιώθει ότι αδικείται από τον προπονητή, νομίζει, νομίζει ότι όλα είναι προσωπικά. Ενώ δεν είναι έτσι. Ναι. Ε, και πώ το καλό ευρέθηκε να παίζει με τον Απόλωνα. Ήταν, ε, έφυγα, από την, ε, έφυγα, από την, ΑΕΛ, όμω τα δικαιώματα μου τα είχε η ΑΕΛ. Ναι, πήγε να στο Απόλυτονα. Και εγώ σεβόμενο στην ομάδα μου, ούτε ψαχτικά και είχα δύο προτάσει. Υπήρχαν δύο προτάσει. Ε, από το ΑΠΟΕΛ και από τον Απόλυτονα. Ε, από το ΑΠΟΕΛ ήταν πενταετέ. Ναι. Και από τον Απόλυτονα ήταν ένα χρόνο το οποίο θα εκμεταλλεύεται και η ΑΕΛ το γήπεδο του Απόλυτονα. Οπότε η ΑΕΛ με έσπρωξε στην απόφαση να πάω στον Απόλυτονα. Okay. Ε, έτσι, οι πρώτε μέρε θυμάμαι ότι εγώ έγινα περισσότερο στο ΑΠΟΕΛ ε, και λόγω τη αντιπαλότητα, αλλά και λόγω του ότι ξέ, αν πήγαινε ένα ΑΠΟΕΛ θα ήμουν μακριά από τη Λεμεσό, ούτω mm. να μην έχω. Καλά, ήσουν, ήσουν έτοιμο να υπογράψει πέντε ετέ συμβόλαιο στο ΑΠΟΕΛ. Ε, εγώ ήμουν έτοιμο να υπογράψω γιατί ήμουν πολύ θυμωμένο. Ε, Όμω, με, ε, όταν ε, είχαμε και συναντήσει με ε, μου λένε ότι δεν σε αφήνουμε να φύγει. Θα μείνει εδώ και θα σε πληρώνουμε και, και να μην παίζει. Ε, δεν δεν ήθελαν να σκεφτούν καν ότι θα ήταν πέντε χρόνια. Οπότε μου είπαν αν θέλει το Απόελ να κλείσει ένα χρόνο και να χτίσει πίσω, ή αλλιώ θα πάει στον Απόελ. Την πρώτη μέρα που βάλε τον έφηβο στο σήμα του Απόελ, εδώ πώ εννοείται, ήταν περίεργα. ήταν περίεργα. Ε, γιατί ε, ήταν ε, έτσι και μόλι ήρθα από την Ελλάδα. Σα είπα και πριν ότι μεγάλωσα μέσα στο Σιφάιλ, ήταν πολύ περίεργο. Όμω εκείνη η χρονιά πραγματικά, εκτό από ότι τη, τη θεωρώ αν όχι την καλύτερη, την πιο παραγωγική μου χρονιά, ε, πέρασε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί είχαν, είχαν και πολύ ωραία ομάδα σαν χημία. Υπήρχαν και καταπληκτικοί άνθρωποι, πρόεδρο, αντιπρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο καταπληκτικοί ανθρώποι, τους οποίους, ε, τους οποίους, έχουμε σχέση ακόμα και τώρα και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Θεωρείς ότι εκείνη η χρονιά που έκαμε στο απόλυτο να ορίμασες ή ήταν η αρχή για να ορίμασει περισσότερο στα επόμενα χρόνια, ότι είδε ότι ε, έξω από το μικρό κόσμο ε, της ΑΕΛ. Ε, εκείνη τη χρονιά απόδειξα στον εαυτό μου αλλά και στο και στην ΑΕΛ ότι μπορούσα να ανταποκριθώ στις απαιτήσει της καινούργια ΑΕΛ. Γιατί ερχόμενος φεύγοντα από την ΑΕΛ, μιλάμε για μια ομάδα που ήταν Τέταρτο Πέμπτη και ερχόμενος ναι. στην ΑΕΛ, είχαν μια ομάδα προσπάθου προσπά η οποία είχε δύο, ήδη δύο πρωταθλήματα συνεχόμενα. Ναι. Ε, οπότε θεωρώ ότι απόδειξα και στον εαυτό μου, αλλά και στην ομάδα, ότι θα μπορούσα να προσφέρω. Ε, με τον Απόλυνα εκείνη τη χρονιά πήγατε με τελικούς play-off απέναντι στην ΑΕΛ και Final Four στο Ευρωπαϊκό Κύπελο στη Ρουμανία που νομίζω ήταν uh, και ο κεραυνός είσαι, Ναι, πάει ήταν πιο Four. Ναι, ε, Πες μας λίγο την χρονιά, επειδή είπες να είναι πιο παραγωγική σου. Πώ πώς ήταν ακριβώς η χρονιά για σένα. Ε, πηγαίνοντας τα βρήκα πάρα πολύ με τον coach των Ιωαννίδη τον Ολλανδό. Ε, Αμέσω μου έδωσε ένα στο πούμε τα κλειδιά τη ομάδα. Σαν ε, ε, point guard, να μην ξεχνούμε όμω ότι εκείνον των καιρών ήταν και. Έχει 23 χρόνια, δεν είσαι μικρό. Ήταν τότε. δύο Αμερικάνοι ναι, και δύο Σέρβοι. Δεν, δεν, ήταν αυτόν το 8 ξένοι ναι, ναι, στην ουσία είναι ο ρολίστα πιο ε, μετά. Ε, και βέθι, ε, και είχα έτσι, ήταν μια χρονιά που είχα ένα ρόλο και σκόρερ και οργανωτή. Ε, ενώ μετά, όταν πήγα στην ΑΕΛ, αντιλαμβάνεσαι ότι με τα ονόματα και τον budget που υπήρχε η ομάδα ήμουν οργανώτη. Κοίτα το αστέρι. από όλα την χρονιά, υπέχτε εσεί μαζί. Άκη Κωνσταντίνου, Λούκα Αντωνίου, Ηρακλή Πιθάκα, ο Γρηγόρη ο Παντούρη, ε, ο Δημήτρη ο Προκοπίου ε, και είχαμε ξένου. Ο Γουάιτο, ο, ο οποίο αυτοκτόνησε πριν δύο-τρία χρόνια. Okay. Ε, μέτρη η ξένη μα. Μέτρη η ξένη μα. Αλλά η όμως... Κύπρη που είπε σύγκινήματα σύγκινήματα ήταν top. Ήταν top στα ξεκινήματα όλοι μα. Δηλαδή ο Πιτάκα και ο Παντούρη ήταν 20, εγώ ήμουν 23. Εντάξει, ο Λούκα ήταν στα τελειώματα. Δηλαδή ο, ναι. ναι. <συγκινή> ο Λούκα και ο Άκη ο Κωνσταντίνο ήταν στα ναι, τελειώματα. Ναι, ναι. Ο Γιώργο Ερωδιακόνου. Κοστανόγλου πρέπει να παίζει τότε. Όχι, όχι. Και είχαμε κάνει και μια νίκη την οποία διαφημίστηκε πάρα πολύ στην Κύπρο. πρώτη νίκη που κάναμε εκτό έδρα με Τούρκικη ομάδα, με την Πανβιτ και στην οποία ε, πέσαμε και χωρίς ε, έναν Αμερικάνο ε, Πραγματικά ήταν καταπληκτική χρονιά και αν δεν μας ε, αδικούσε ο Έλληνα ο, ο διαιτητή στο Final Four του Ευρωπαϊκού σίγουρα θα πηγαίναμε τελικό γιατί ήταν πολύ κομβικός ο Κορομιλάς, κορομιλάς. εκείνο το παιχνίδι ε, τι έγινε δηλαδή, πήγατε Ρουμανία, Final Four, ήταν ο κεραυνό στο ένα παιχνίδι. Με Μπάνβιτ. Με Μπάνβιτ, εσεί με την Ελλάδα. Ε, με την αράδ, νομίζω. Όχι. Ε... Ρουμανική τέλο πάντων. Ναι, ήταν, ήταν, ε, το, εν, ήταν το... Το, το, ήταν, η πρώτη ομάδα στη Ρουμανία εκείνη τη στιγμή. με πετρελαία και αυτά, ναι, ναι, ναι. μεγάλα μπάτια, ξέρω εγώ. Ναι. Και αντιλαμβάνεσαι, ξέρει ο κόσμο νομίζει ακούει ευρωπαϊκά και νομίζει ότι πάει και οι διαιτητέ σε παίζουν 50-50. Τι έγινε, όλα... τι, τι έκανε ο κορομιλά στην το παιχνίδι. Ε, έκαμε τα όλα. Ε, τα όλα. Δηλαδή, ήμασταν 8 πόντου μπροστά, 5 λεπτά πριν να τελειώσει και ανάλαβε το παιχνίδι. Ε, έκλεψα την μπάλα, την πιο καθοριστική φάση. Είμαστε 2 πόντου μπροστά, 40 δευτερόλεπτα. Κλέβω καθαρά την μπάλα και φεύγω μόνο μου. Κάμουν τρει τρίπλε και στην τρίτη τρίπλα σφυρά mm. ότι έκανα φάουλ πριν 2-3 δευτερόλεπτα, α πούμε που δεν ήταν και η θέση του να το δώσει. Ε, και επειδή μου είπε ότι πρα, λέμε και τα περιστατικά, έτσι, λίγο η συνέντευξη είναι λίγο χαλαρή. Ναι, θα, θα, ήθελα να ακούσω. Ε, στο γήπεδο ήταν και ο Βασιλακοπούλο, ο πρόεδρο τη FIFA εκείνον τον καιρό. Ε, και αμέσω μόλι τελειώσε το παιχνίδι, είχαμε μια ελληνική σημαία πίσω από τον πάγκο τη ομάδα. Την άρπαξα και, πήγα και του την έριξα στα πόδια. Και για να καταλάβει πόση ενοχή είναι νοχή, ναι, νιώθαν ούτε έκαναν κίνηση και ούτε έκαναν και παράπονο γιατί υποτίθεται προσβάλλει στον πρόεδρο τη ΦΥΒΑ εκείνη τη στιγμή. ούτε έγινε το οτιδήποτε. Πώ ήταν ο πρώτο σου αγώνα εναντίον τη ΑΕΛ εκείνη τη χρονιά με τον Απόλαιονα, τι ένιωθε. ήταν όλοι μου οι αγώνε πάρα πολύ δύσκολοι. δεν έπαιξα σε κανένα παιχνίδι με ΑΕΛ καλά εκείνη τη χρονιά. Έπαιξα και τελικού, έτσι. Ποια είναι το πράγμα ΑΕΛ τελικά. Τα 3-0 πήγαινε. τελική, ναι. <οίλια> πραγματικά ήταν, είχα 20 κιλά παραπάνω στα πόδια μου. Οι αλίστε πώ σε αντιμετωπίσανε οι οπαδοί. Είχαμε πολλές πολλέ ιστορίε. Είχαμε τηλεφωνήματα 4 ώρα το πρωί, 3 ώρα το πρωί. Μόλι περάσαμε στου τελικού, ο κότσο Ιωαννίδη μου πήρε το τηλέφωνο και μου έδωσε ένα άλλον αριθμό, ώστε να μην με παίρνουν τηλέφωνο οι αλίστε, ξέρω εγώ και, είχε έχει το τηλέφωνο ο Ιωαννίδη και τον επέναν οι αελίστε και αλληλοβρίζονταν με τον Ιωαννίδη στο τέλο. Κάτσε ένα λεπτό αελίστε γιατί τα είχα μαζί σου. Κοίτα. Εκτό πα... το ότι έπαιζε στον Απόλυν να είσαι στον Αστρίνο, προφανώ. Ο... Αλλά είσαι ο Γιώργο ο Παλάδο. Ο Παλάδο δεν θα δει. Γράφω, επειδή να, να σου δει, μαζί σου στο Zifael το του δει. Δη... Με τον. Ε, αυτόν που, που, που ήταν ε, αυτό που είχε το Zifael. Ε, ο φίλο μου Κώστα, με, με πήρε τηλέφωνο μετά που τέλειωσε η χρονιά και του λέω: Καλά, Ρε Κώστα, τι θέλει, Δηλαδή, να σταματήσω τον μπάσκετ, Ναι, φίλε μου, να σταματήσει τον μπάσκετ και να έρχεσαι εδώ να πίνει την πυρεσού δωρεάν. <σχι> δηλαδή, με αυτό αυτή τη λογική, ας πούμε, ναι. αντιμετω... ο κόσμο αντιμετωπίζει τον αθλητή ή οτιδήποτε. Δεν, δε θα κάτσει να σκεφτεί, ξέρει, έφυγε γιατί τον έφαγε ο ένα, γιατί τον έφαγε ο άλλο. Έφυγε από την Ελλάδα, από όλο να είναι τελειωμένο. Εσύ πώ το χειρίστηκε τότε, μικρό 23-24 ετών, να, είσαι ξαφνικά στοχαστρο, στο στόχαστρο. Ναι, να, με αλήθω. επηρέασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με επηρέασε ψυχολογικά. Ε, ακόμα και ο πατέρα μου ας πούμε, έφευγε από το σπίτι στου τελικού και μου έλεγε: Μακάρι καλά, να παίξει καλά, αλλά να χάσετε. Ένιωθε ε, αυτή την πίεση, είναι ότι στην ουσία πα να πολεμήσει την οικογένειά σου. Ε, και όταν είσαι μικρό, δεν είσαι πλέον, α πούμε. Γιατί όταν είσαι 23, για μένα δεν είσαι ολοκληρωμένο άνθρωπο. Mm. Ε, για μένα, ολοκληρωμένο άνθρωπο με τι αρχέ σου και τι ιδέε σου γίνεσαι μετά τα 30. Και εκεί οριμάζει για μένα. Δεν είσαι έτοιμο. Δηλαδή δεν, είναι, δεν είσαι έτοιμο όπω νιώθω τώρα έτοιμο ότι μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε ομάδα σαν προπονητή και να μην έχω πρόβλημα. Ε, το καλοκαίρι επέστρεψε ε, στην ΑΕΛ. Αλλά... Να μην έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Yeah. Θα, μπορεί να έχω πρόβλημα αντιμετώπιση από, από του οπαδού τη Μπορεί. Ε, Όμω δεν θα το αφήσω να, να με επηρεάσει αυτό εννοώ επέστρεψε στην ΑΕΛ την επόμενη χρονιά, αλλά πόσο καιρό σου πήρε μέχρι να αφήσει πίσω σου εκείνη τη χρονιά στο Απόλυν, που αγωνιστικά ήσουν τόπο, αλλά δέχτηκε το, την πίεση την εξωαγωνιστική. Πόσο καιρό σου πήρε να ξεπεράσει. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ε, πήγες πίσω στην ΑΕΛ και ήταν ξαφνικά όλα όπω ήταν. Ε, ναι, μπήκα στο σπίτι μου. Ε, έτσι νιώθω. Ε, ήμουν από 4 χρονών μέχρι τα 24 μου ήταν. Στο Σιφάιλ πότε πήγε για πρώτη φορά μετά που έπαιξε στον Απόλυν. Ε, την επόμενη που τελειώσαν οι τελικοί, με πήραν τηλέφωνο να πάω. Και πήρε κανονικά ή είχαν παραπονό που 5 το πρωί ήταν τα shutter κλειστά γιατί απαγορεύεται να φύγω. <laughs> ε, Και οι δύο βασικοί υβριστέ ας πούμε, ήταν οι δύο που τα ήπιαμε μαζί. Μπορεί να μα πει λίγο λοιπόν, τι, τι, έκαμε το σπέντο πρωί την ημέρα. ή... Ε, ε, ω, εκεί πάει και πίνει. Τι σου είπαν δηλαδή οι αελίστε όταν πήγε στο σύμφαλ την ημέρα. Ε, τίποτε. Μπήκα, ε, μου λένε τελειώσαν όλα. Του είπα ότι για να μην δαμε και για μένα τελειώσαν όλα. Ο ένα απολογήθηκε γιατί ε, έβρισε τη μητέρα μου, αλλά μόνο γι' αυτό όχι για τι άλλε. Ναι, έπαιξε εννοείτε. στο ήταν ε, να ήταν να ε, μαζί σου. Αλλά ήταν κάτι το οποίο εγώ θα μπορούσα να το αντιληφθώ γιατί. Αλλά δεν κράτησε είπα... κακία δηλαδή. Ναι, ήταν γιατί ήξερα πώ ένιωθα. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν πάνω στην κερκίδα του Ιουτσυρίου και κάποιο παίκτη τη ΑΕΛΕΦ έβγαινε και πήγαινε στο Απόλαιο στην Ομόνια και εγώ ήμουν όπω αυτού. Ναι. Δηλαδή, δεν δεν μπορούσε σαν οπαδό να αντιληφθεί ότι. Ε... Έφυγε, έφυγε και πήγε σε άλλη ομάδα χωρί να φταίει, χωρί να έχει άλλη επιλογή. Ε, στην ΑΕΛ, πώ επέστρεψε, Πώ ήταν η φάση για να πάει πίσω στην ΑΕΛ, Η απλά ελεξιοδρασμό ή ε, βασιστήριο. Όχι, ήταν, το, ήταν, το, ήταν η βασιστηριο ηταν η επομενη Ηταν και τον καιρόντρο που δεν υπήρχαν. Ελεύθερο έμενε στα 27. Άμα ναι. είχε ε, ναι, το, ναι. το χαρτί τη ομάδα, δεν έφευγε μέχρι τα 27. Ήταν, ήταν κάτι το επόμενο το, ότι πήγα πίσω. Ε, 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 όλοι το ήξεραν από την ημέρα που έφυγα και πήγα στον Απολλώνα και, η, και η, ο Απολλώνας ήξερε ότι θα επιστρέψει στην ΑΕΛ την επόμενη χρονιά. Ε, Πήγες πίσω στην ΑΕΛ, η οποία ήταν ήδη τρεις φορές προαθλητρία mm. ε, και τα επόμενα χρόνια ε, κατέκτησε μια σε ρητήτλους, ευρωπαϊκές πορείες, Final Four. Τι θυμάσαι πιο έντονα που είχε τη δυναστεία έτσι την είχαμε αποκαλέσει τότε της ΑΕΡ. Εκείνο που ακόμα το θυμούμαι και έτσι με πληγώνει με αυτό γιατί αδικήσαμε τους εαυτούς μας ήταν το Final Four του Ευρωπαϊκού που έγινε στην Κύπρο. Που... Χαζάμε που την Βελγική νομίζω στον... Ναι, στον ημιτελικό που ήταν πρώτη φορά που είχαν οι, οι χώρα στον ημιτελικό. Και μπήκαμε και σε αυτόν τον τουρνουά σαν φαβορή. Ε, και ήταν και η ομάδα που είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ. Mm -hmm. oh, Όχι, το τρίτο μεγαλύτερο μπάτζετ από όλε αυτέ τι χρονιέ. Είμαστε αφοβολοί, όμω ήταν μια ομάδα η οποία είχε κορεστεί. Δεν, δεν ήταν αυτό το πράγμα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Την δίψα, την ενέργεια, τα... ήταν μια ομάδα κορεσμένη. Δηλαδή οι κέικ ξένοι παίχτε ήταν ο Μιλουτιν Ολέξη, α πούμε, ο οποίο ήταν τρία-τέσσερα χρόνια στην ΑΕΠ. Mm -hmm. Και θυμάμαι τον Μιλουτιν να μπαίνω στο αποειδητήρια και να αφήνω τη τσάντα μου για να μένει George. I feel like we play friendly game. Και παίζαμε τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού. Μάλιστα. Ε, η, η ΑΕΛ, δηλαδή η ΑΕΛ που ήταν του 5, του 6 που κέρδιζε τη Φέρμπαχτ και τον Πάο και εκτό έδρα. Τη Λάρισα εκτό έδρα. Uh, θεωρίζω ότι η ΑΕΛ του 7-8 ή του 8-9 που λε τώρα ήταν λόγω κορεσμού που έφτασε να, να μην μπορεί να κάνει την κοινωνία το παραπάνω. Ε, αν, αν εκείνη η χρονιά ήταν η πρώτη, η δεύτερη, τρίτη χρονιά τη ΑΕΛ στην Ευρώπη, θα κατακτούσε το ευρωπαϊκό. Πού ευθύνεται ότι οι ξένοι ήταν ήδη, ότι... Πού ευθυνόταν ε, το πράγμα. Άλλαξαν, άλλαξαν κάποιοι ξένοι και είχαμε και αλλαγή προπονητή τον Νιόβρι Έφυγε ο κλινεξ και ήρθε ο Αμερικάνο που ήταν στον Άριντο Θεσσαλονίκη. Ο Μπιλ, όχι, όχι. Ο Μπιλ. Ήταν, ήταν μαζί με τον Μπιλ Μακάμον. Σαν, ο Μπιλ ήταν Είναι ο εγώ, Ο βοηθό του. Ναι, ναι, ναι θύ, Ήταν ναι, ένα προπολιτή ναι, ο οποίο ναι. δεν είχε. Ναι. Το έτσι, λίγο επαφ... ναι. Δεν είχε πρώτα απ' όλα την επαφή με τον παίχτη. Δεν έβγαζε το συνέστημα από τον παίχτη. Δεν μπορούσε να σου βγάλει το 100% τον παίχτη. Εκτό του ότι ήθελε να παίξει έναν μπασκετόπιόν εκείνων των καιρών ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει στην Κύπρο. Ε, λόγω στυλ δηλαδή. Λόγω, λόγω στυλ, αγών. ναι. Πήγαινε στο Final Four για στους πύρους Κυπριανού, ε, πάρα πολλοί αελίστε στο γήπεδο, χάσετε. Ε, την επόμενη χρονιά όμω ξαναπήγαινε το Final Four, που ήταν τρομερή πορεία στην, στην Πολώνια, που πάλι χάζεσαι στου τέσσερις που υπήρχε τους. Ε, Με εκτός Εδρασνίκε, νίκες, ε, στην Ισπανία... Uh, στην Ολλανδία, στη Ρωσία. Uh, η ομάδα ξαφνικά είναι καλή την επόμενη χρονιά ήταν ακόμη γύρω το ο κορεσμό υπήρχε. άλλαξε όλη η ομάδα. έφυγαν όλοι οι ξένοι παίχτε και ήρθαν καινούργοι. Και ποιοι ήταν, έτσι, αν μπορούμε να τα θυμίσουμε στον κόσμο. το το που ήταν το Final Four του Σπύρο Κυπριανού, ναι. και ήταν οι ξένοι τότε. οι ξένοι ήταν ο Μιλουτινό Άλεξη, ήταν η επιστροφή του. Του Woodward ο οποίο ήρθε και με τραυματισμό αλλά και τελειωμένο ναι. ηλικιακά. Ο Μακτόναλντ ήταν οξύ, ε, ο όχι ε, ε, Α, ξέρω, Και ήταν πέστε, έτσι λίγο παίχτε πέχτες... average οι ναι. υπόλοιποι. Ναι, ναι μένει ο... είχαμε τον Άλεξ και τον Woodward, ο οποίο ήρθε και ήρθε σαν Σταρ και ήταν ο πιο ακριβό πληρωμένο, mm -hmm. αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα. Ενώ η επόμενη χρονιά που ήταν η ομάδα στο Final Four ήταν. Εκείνη η χρονιά α, ιδιαίτε, ήταν. Την Βιέστη στην Πολωνία, Ηταν το μεγαλύτερο μπατζέ τη ΑΕΛ. Ήταν <mediatamente> ο Σούμποτιτ, ο, ο, ο οποίο επέξε Λιναϊκ, <mediatamente> ο <Σύμποδιτζ>, <mediatamente> Taylor, <mediatamente> με τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν αλλαγή, ο Σούμποτιτ. Τέιλορ, Πόιγκαρτ, Λάνξαρτ, ο Χάρι, ο που ήταν στο Μαθηναϊκό. Στην οποία έχω καταπληκτική ιστορία με χάρη. Ήταν παίχτες ποιοτικοί. Ε, Κύπριοι ήταν εσύ, ο Γιάτσος. Ο Κουνούνης, ο Γιάτσος. Αλλά όπως είπαμε, 6,5 ε, παίχτες έπαιζαν. Ναι. Οπότε, ε, και επειδή ο Μιχάλης και ο Γιάτσος ήρθαν εκείνη τη χρονιά, γιατί είπε ο Μιχάλης ήταν στην Ελλάδα όταν έπαιξε τον Κολοσσόν, αντιστραφήκαν οι ρόλοι και, και άφησε Κουνούνη και Γιάτσο έξω και έπαιζα εγώ 5 λεπτά εκείνη τη χρονιά. Τα μεράτσα προπονητή, έτσι. Ναι. Ω του 8. Ως, που... μέχρι τους, στους... Στο με... Άμστερνταμ, το... όταν η ΑΕΛ απέκλεισε την Άστρονατ, ήταν ο ράτσα προπονητή. Ναι. ναι. Είχα του πιάσει έντευξη ο στο γήπεδο Στο Final Four το Ευρωπαϊκό. Και μετά έφυγε. Γιατί έφυγε. Και χάσαμε ναι. ημιτελικού από το Αποέλ και αποκλειστήκαμε ναι. από του τελικού. Και τον έδιωξαν και έφεραν τον. Γιατί ολού. έχασε από το Αποέλ ή είχε κάτι άλλο. Είχε πολλά. Εντάξει ξέρει, είναι αφορμέ. Γιατί το ότι απέτυχε να πάρει στο πράσινο ήταν η αφορμή. ήταν η καμία εντύπωση, Ότι είχε στείλει την ομάδα στο ναι, που το συζητούσαμε τότε. Υπήρχαν πολλά έτσι. Κι ιστορία μου χάρη που αναφέρεσαι, θα το ξεχάσω. ξεχάσα το επίθεμα του γίνεται γιατί μεγάλο παιχτή. Έπαιξε και με φοβερή εμπειρία. Με την Ουραλ great. Με την Ουραλ Γκρέιτ. Είχα πάει στο Πέρ με τον Κεραυνό. Μια χώρα, μια απλά να το πούμε έτσι, να δώσω λίγο κόντεξ στην ιστορία σου μια πόλη μουντή, κρύα, γκρίζα πόλη, έτσι, μια, μια, κρύα μουντή πόλη. Νομίζω ότι μέναμε στο ίδιο ξενοχείο οι δύο ομάδε, έτσι, για άλλο ένα τεράστιο Κλασική, κλασική πόλη, έξω από τη Μόσχα. Οι οποίοι χτίζαν τάγκ, του ήταν η δουλειά του. λοιπόν, οι άνθρωποι κοιμούνται η ώρα 9 το βράδυ, ξυπνούν ήρα 5 το πρωί. είναι θυμίπουτε 10 το πρωί. Αφού νομίζω είχε και διαφορά ώρα 8 ώρε από τη Μόσχα. Είχαμε δει η Champions League, Ήταν, ε, ε, είχα πάει με τον Κεραυνό ε, με τον φίλο μας τον Παγιόν τον Τρισόκα έπαιζε να νόρθωσε η στο Champions League και ο Τρισόκας 12 και 45 τη νύχτα ξεκίνανε το παιχνίδι <laughs> που ήταν 9 και 45 <laughs> <σήμερα> <laughs> στην Κύπρο. Λοιπόν, επίγεται στο Πέρν με λοιπόν, τον Χάρη πέρνο, ναι. μο -μουλιαζίνοβιτ, Ο Μουγιαζίνοβιτς, ο Χάρη έφαγε μία αναγκονιά από ένα 10 πολύ και βγήκε το δόντι του τον προστίνο. <laughs> Επιστρέφουμε στην Κύπρο, πάει στον πατέρα του Μιχάλη του Κομμή που είναι ο Διάτρο, του βάζει έναν προσωρινό μέχρι να του βάλει το κρυστάλλινο το ωραίο και ξέρω εγώ και έρχεται προπονήσει ο Χάρη. Ε, μέσα στα νεύρα ο Χάρη ήταν και 37 χρόνια, δεν μπορούσε τώρα να βγει παιχτή αυτά, ξέρω εγώ. Διάβαζε την εφημερίδα στο αποητήριο, εγώ άρχισα και του χτύπα την εφημερίδα από κάτω και μου λέει: George, it's not a good day today, και ξέρω εγώ. Και ανεβαίνουμε πάνω και είχε προπονήσει το γυναικείο του Βολέτη <smart> πήραμε μία μπάλα εγώ και ο Μιχάλης και κάναμε πάσες και σε μία φάση βλέπω το Χάρη πίσω, τον... πίσω από τον Μιχάλη και λέω του Μιχάλη στα ελληνικά «στρώσε» και την στρώνει ο Κουνούνης την μπάλα έτσι ψηλά και καρφώνω και πάει και βρίσκει μπάλα το δόντι του και πέφτει κάτω και μετά να... ήρθαν και το γυναικείο του βολεί να το μαζέψει για να μην με διαλύσει. <apoico> τι σου είπε την τώρα, ε, ε, μου η συνέχεια, έδωσε ξύλο. Ε, ξύλο. Ε, ξύλο ήρθε, έφα ε, την πρώτη και ευτυχώς σε ε τραβήσαμε τον πίσω. Επίσης ήταν αρμάρινο, έδιω ε, ε, οχτώ. Έφταες όμως, έφταες, ε, καθαρά. Ε, αφού πάντα έφταια. Ναι, ναι, ε, ναι. Ε, δεν μπορώ να θυμηθώ περίπτωση. Πότε σταμάτησες να είσαι τούντο ενοχλητικός ο Γιώργος ο Παλάλας. Ε, ή, ε, ή ακόμα κάνεις έτσι πράγματα. Μετά από εκείνη τη χρονιά νομίζω. Ε, μετά από εκείνη τη χρονιά να άρχισε η ακομα κανεις ετσι πραγματα μετα απο εκεινη τη χρονια νομιζω μετα αρχισε η καθοδος ε, Στα 30 που είπαμε πριν, που όταν ναι, γίνεις 30, 30, αλλά στην ναι, ναι, ναι. 30, είχε και προβλήματα οικονομικά, η ομάδα, οπότε είχα και εγώ οικονομικά προβλήματα, ξέρεις, φεύγεις πλέον από το... Πρέπει να σκεφτείς πώς θα επιβιώσεις τη ζωή σου ναι. και σε νοιάζουν πολύ περισσότερα άλλα πράγματα και από εκεί ξεκίνησα πλέον να βλέπω ότι, ξέρει. Mm. Ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή που είναι πολύ πιο σοβαρά από τον μπάσκετ. Ε, η ομάδα πράγματι άρχισε να πέφτει. Ε, το 2011 νομίζω. Ε, ναι, το 2011 έχω το σημειωμένο. Ήταν νομίζω μια από τι πιο περίεργε χρόνια. Επήρετε τελικού, ενώ ήσασταν έχτιστη στη λογική Σίζων και παίξαμε την ΕΘΑ που ήταν τέταρτη στη λογική σέζων. Τι θυμάσαι που είναι η χρονιά ε, και πώ σε καταφέρετε να βρεθείτε. Μια ομάδα με πολλά προβλήματα. Ε, νομίζω απλήρωτη πρέπει να ήσασταν. Uh, Βρεθείτε τελικού και μπείτε πέμπτο τελικό με την έθα. Στο mm. ελευθερία, χάσετε όμω το πρωτάθλημα που το πρώτο του Tony, του ε, χ, κοίτα, είναι το πρώτο πρωτάθλημα του Τόνι του κοίτα, εκείνο το πρωτάθλημα το χάσαμε το πρώτο παιχνίδι που χάσαμε έναν πόντο στο ελευθερία. Ε, που και εκεί πάλι έγιναν τα απίστευτα. Νομίζω έφαγα 6 με 7 τεχνικέ μόνο μου εκείνο το παιχνίδι. Καλά, αυτοί ο πως έφαγες. Όχι, τον καιρό έβγαινε και τρώες ώσπου έκανες πελάρα. Mm. Δηλαδή, εφάμε, είχα δύο και φάμε και τέσσερι συνεχόμενε. Μπορεί να φάτε πέντε, εγώ, αλλά ήταν σύνολο έξι. Ήμασταν okay. οχτώ πόντου μπροστά ε, και πήγαινε το παιχνίδι στον πόντο. Τι έκαμε σε φάμε έξι τεχνικέ ποινέ. Συγνώμη, προφανώ κάτι πρέπει να κάμε. Ε, με του διαιτητέ, κάτι. Δεν δε θυμούμε ακριβώ. Στην αρχή με του διαιτητέ, ήταν η περίφημη φάση που πιάσα επιθετικόν από τον ε, διαιτητή. Ήταν ο Ελισσαίο διαιτητή. Χριστοδούλμη, δεν είναι. Χριστοδούλ, ναι, ναι, ο Ελισσέο δύο εβδομάδε πριν έκανε έθα αχηλέα ημιτελικών κυπελού και έσφαξε ένα αχηλέα. Και πήγαινε ο, ο Έλληνα, ο παίχτη που είχε ο, ο αχηλέα που ήταν στον Πανιόνιο, με μεγάλο ταλέντο. Ah, Πήγε να του διαμαρτυρηθεί και τον έσπρωξε ο Ελισσέο, ο είδη και το είδα αυτό το πράγμα. Και μετά που έγινε ένα πανικό μέσα στο παιχνίδι, Επία να του κοντέψω και όπω του εκόντεψα μου έκαμε τα χέρια του έτσι για να σταματήσω και πήγα και δώσα πάνω στα χέρια του και έπεσα επιθετικό. <laughs> και υπάρχει και φωτογραφία και μετά μου την χαχαχά και μου την ο Μασάμπα, ο παίχτη του, η Σέθα που είχαμε και κόντρα και ξέρω εγώ και έλεγε δεν είναι ξανά τα έτσι πράγματα. Ήταν κανονικό, fake, πέσιμο, επιθετικό. Α πούμε, από τι όμω. Και υπάρχει φωτογραφία που είναι ο Ελισσαίο έτσι και εγώ να πέφτω. Τι σου έκανε ο Ελισσαίο, είναι τεχνική ποινή. Ναι, τεχνική ποινή, βέβαια

Ε, ε, τι ε, τι ε, μυστικό είσαι ε, ε, Το ποτό η χρονιά, τι, τι ποτό επίνεται ε, ε. Ήταν η χρονιά που είπα Ότι ε, αυτή η ομάδα είναι αέλ Μετά από πολλά χρόνια okay. ε, Μια ομάδα Η ομάδα των λεφτών Ήταν η ομάδα ήταν της μαγιάς Ήταν η ομάδα της αλητείας Η ομάδα που έμπαινε στο γήπεδο Και έδινε ναι. 200% ε, δηλαδή Πήγαμε στους τελικούς Όχι γιατί είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα Απλά επαλέβαμε Πολύ περισσότερο από του υπόλοιπου. Πριν το uh, playoff, ήταν να φτιάξει η ομάδα του ξένου, αν <Κι> Ναι, ναι, ναι. Να, ε, και τελευταία στιγμή ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθε ο Κωστάσιο Χριστοδούλου, τώρα που είναι πρόεδρο του Σωματείου και τη Γενική Καλαθόσφαιρα. Και μα είχε φέρει από μόνο του τον Μιλόσεβιτ, ένα φοβερό μπεντάρι ε, <Κι> από το Μοντενέκρο, ο οποίο ε, πραγματικά έκανε τη διαφορά. <Κι> ε, και μα βοήθησε πάρα πολύ, ούτω ώστε να πάμε στου τελικού. Ε, να, να πω κάτι τότε που ήταν από τα λάθη, τα δημοσιογραφικά που είχα κάνει. Εγώ έγραφα σε μια εφημερία η οποία έκλεινε παρασκευή, πήγε την Παρασκευή, πήρε την υπογραφή και κυκλοφορούσε την Κυριακή. Ε, και ο αγώνα με τον Απόλυνο ήταν Σάββατο. Την Παρασκευή έγραψα εγώ, διότι είχα πληροφορία ότι ήταν αθιόξιου του ξένου, ότι η ΑΕΛ θα παίξει ναι. χωρί ξένο στα playoff. Το Σάββατο βάλει 50 ένα μόνο στο φάσμα στο Τούτων. Και την Κυριακή ευκήγα εγώ την <συστά> πρώτη μέρα χωρί ξένου ΙΑΕΛ. Ε, έμαθα βέβαια, έκανα εγώ λάθο τότε. Πρέπει πρώτα να βλέπει και μετά να, να ξέρει. Αλλά ε, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω το παρασκήνιο τότε, γιατί ακόμα θυμούμαι το, το <συστά> λάθο που είχα κάνει τότε. Η αλήθεια είναι ναι, ε, ε, δεν το πιστεύαμε ούτε εμεί. Δηλαδή θυμούμε ότι στον Απόλαιο ήταν ο Βασίλη ο Φραγκιά Προμονητή. Θυμούμε, βγαίνουμε στο ημίχρονο και οι δύο ομάδε από τα πολιτήρια και βλέπω τον Βασίλη Νάσπρο είμαστε μπροστά 8 πόντου. Και γύρω στο Βασίλη, εντάξει, επειδή παίζαμε και με. Ε, κάποιοι ξένοι. Είχαμε δύο ξένου οι οποίοι δεν έπαιζαν. Ναι, ναι. Ο Μπιούφορτ και ακόμα σε ένα σερβό, τον Μπιούφορτ του Παναθηναϊκού. Mm -hmm. Και του λέω, Βασίλη, τι έχουνε. Ε, παίζουμε με δύο ξένου, ξέρω εγώ, να κερδίσει 20 πόντου. Και εγώ το ένιωθα και το λόγο και γυρίζω ο Βασίλη και μου λέει, Ρε Γιωργάκη, α τα κυπριακά. Και καλά, ότι προσπαθούσα να το κάνω mind games, αλλά ναι. εμένα ήταν η αλήθεια μου εκείνη. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ε, μετά πήρε τρένο. Πήρε τρένο. Ναι. Ε, Τελικού με την ΕΘΑ. Ναι. Ε, 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 ήταν, το story ε... δυστυχώ για εσά δεν είναι τέλειο ναι, όπω θα θέλατε. Ε, εντάξει, όμω για να καταλάβει. Δηλαδή, όταν επιστρέψαμε λένε, από το πέπτον παιχνίδι με την ΕΘΑ, πήγαμε στο ΣΥΦΑΕΛ σαν ομάδα με το λεωφορείο και υπήρχε, πώ το λένε, που κάνουν οι άνθρωποι αλυσίδα με πισού από το ράνταπα ε, του Αϊνικόλα μέχρι το ΣΥΦΑΕΛ υπήρχε αλυσίδα με άνθρωπου με, με υποδοχή. Με πισούς, ως τι ώρα επίνεται την ημέρα. Πάλι, έναν και φεύγες πριν τις πέντε, άμα έμπαινε έτσι μέσα. ήταν η τελευταία μεγάλη η ΑΕΛ, η μεγάλη ενώ καλή στο γήπεδο ΑΕΛ εκείνη. όχι. Και την επόμενη χρονιά με τον Κυριακόντο Γιάνγκουλίν είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ε, ήταν και η χρονιά που είχαν τα προβλήματα ο αδερφό μου και θυμούμαι στα πλέον ε, δύο-τρία παιχνίδια με από όλα που τα τέσσερα δεν είχα αγωνιστεί. Mm -hmm. Και ήταν μόλι ε, ξεκίνησε και ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Mm -hmm. ε, και πάλι, ε, ε, α, άλλο, εκεί χάσαμε γιατί ε, με πλεονέκτημα ανέδρα. Τιμωρηθήκαμε γιατί. Και αναγκαστήκαμε να έξουμε στην Λάρνακα. Αποκλείσαμε τον κεραυνό. Με, shoot τελευ... σούτ... κερδίσαμε δύο πόντους. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο λίγει ο χρόνο και σουτάρει ο κεραυνό τρίποντων και το βάζει. Και οι οπαδοί μα ε... θεωρήσαν ότι χάσαμε. Οπότε, αν μπήκαμε μέσα στο γήπεδο, κυνηγήσαν του ζητητέ, κυνηγήσαν του παίχτε του κεραυνού ξέρω, ενώ κερδίσαμε. <laughs> και για αυτόν τον λόγο είναι τιμωρηθήκαμε. Ήδραν και μα έσπασε την ιδέα του από ελ στο πρώτο παιχνίδι. Από oh, ελ, ιστορία. τι έγινε για ελ τελικά, έφτασε νομίζω το 2013-2014, τελευταία χωρί νίκη. Ήταν απλά γίνοντο οικονομικό το ξεφούσκωμα τη ομάδα ή ήταν κάτι άλλο. Ε, ναι, νομίζω ότι άμα δεν, υπά... πλέον, άμα δεν υπάρχει χρήμα, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να, κινηθείς, δεν να δημιουργήσει μια ομάδα από το τίποτα όπω δημιουργήθηκε και η ΑΕΛ ΕΕ, το 2001-2. Ε, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ε, εσύ πήγε ε, στην Πετρολίνα ΑΕΚ το, Δεκέμβρη του 2013, δηλαδή μόλι είχε ξεκινήσει η χρονιά. Προφανώ η ΑΕΛ τότε έβλεπε στο ΕΣΥ ότι ήταν ε, χάλια. Μου είχε ανακοινώσει ο, <σ xuất> ο Κωνσταντινίδη Χρυστοδούλου ότι είναι η τελευταία χρονιά. Δεν υπάρχει άλλη. Και επειδή είμαι και ένα τελευταία χρονιά τι εννοεί, στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Αγίγει να αποφασιστεί ναι, ότι είχαμε ξέ, Φέραμε να... ξένους, τον Ιόβριν τους διώξαμε όμως. Μάλιστα. Και επειδή είμαι και άνθρωπος ο οποίο δεν μου αρέσει χωρί να προσφέρω να παίρνω, του λέω Κώστα πρέπει να φύγω, δεν μου αρέσει ας πούμε, να ξέρω ότι ενά, και, να έρχεσαι να επιπληρώνει και στην ουσία να παίζω με τα μωρά και δεν θα προσφέρω τίποτε, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα, καλύτερα να φύγω. Μου λέει φεύγει, μην το σκέφτεσαι και ξέρω εγώ, εμείς έτσι αλλιώς να διαλύσουμε. Και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήταν η καλύτερη αποφάση τη ζωή. Πόσο δύσκολο ήταν να πάρει εκείνη την αποφάση, σε σύγκριση ε, καθόλου, με την προηγούμενη με το Απόλυτο Καθόλου. Απόλουνα, καθόλου. Γιατί ήξερα ότι υπήρχε ένα τέλο στην ΑΕΛ και δεν θα μπορούσα, δεν είναι ότι ε, θα υπήρχε ένα ΑΕΛ την επόμενη χρονιά και θα ήμουν μετά. ήξερα ότι τελείωνε αυτό το. Στην ουσία αυτή όλη ναι. η μπασκετική άλλη τελειώνει, οπότε φεύγω. Οπότε δεν, ε, δεν είχα ενδιασμού ή κάτι. Έκαμε μετά, νομίζω, τέσσερα χρόνια και κάτι μήνε στην ΑΕΚ, όπου πέτυχε πολλά. Ε, θεωρείς εσύ ότι δικαίω πρέπει να θεωρεί ένα που legend τη μπασκετική ΑΕΚ, ε, Όχι. Ε, γιατί θεωρώ ότι. Ε, ε, έφυγα από την ΑΕΚ και νιώθω ότι τους χρωστώ ακόμα. Ε, με την άποψη ότι Στην ουσία σε δύο τελικούς Είχα τραυματιστεί ε, Πήγα μεγάλος ε, Σίγουρα έπαιξα διαφορετικό μπάσκετ Σίγουρα σε κάποιο βαθμό Βοήθησα την ομάδα Αλλά δεν ήμουν Ξέρεις άμα Είσαι Ας πούμε Πρώτο, δεύτερο, τρίτο όνομα ε, Δύσκολο όνομα μετά να είσαι το έκτον εβδομόν 8. Σε αυτόν ήθελα λίγη διαδικασία ναι, και στην ΑΕΚ. Δηλαδή να αντιληφθώ ότι μεγαλώσα, δεν είμαι το ίδιο αθλητικό όπω ήμουν πριν. Ε, όταν πρέπει να παίξω διαφορετικό μπάσκετ. Ε, Αντιληφθήκε το όμω το πράγμα ναι, στην πορεία. Ναι, 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 Γι' αυτό και πρόσφερε ναι, εν τέλει στην ομάδα ε, και ε, και με βοήθησαν πάρα πολύ οι άνθρωποι τη ΑΕΚ. Δηλαδή μιλούμε για άνθρωπο. Ναι. εντάξει, θέλω να σε ρωτήσω. νομίζω με το Σελά ήσασταν οι δύο οι στάρ τη χρονιά σε μια συνεθνική τη ναι, μικρέ. Ναι, εντάξει, εννοείται ο Ιάκο Παντελή, η τεράστια μορφή τη Α ξεκινήσουμε από το. Πε μου λίγο, εσύ ήσουν ο legend τη ΑΕΛ. Έφυγε που την ΑΕΛ λόγω των προβλημάτων που είπαμε, έπεισε στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πώ υποδέχτηκαν, και τι κρατάς εσύ που γίνει, το... ε, γίνει την αλλαγή προς την ΑΕΚ. Κοίτα, οι άνθρωποι αυτοί. Ε, προσπάθησαν από την πρώτη μέρα, ε, αν και κουμπωμένοι, γιατί δεν είχαμε με τον Αντρέα τον Λευκαρίδη, ας πούμε, μια επαφή. Απλά ήξεραμε σαν τον παλάλαν της ας πούμε. Ναι. Ε, ε, ήξεραν αυτό που έβλεπαν στο γήπεδο, στην ουσία. Ε, που στο γήπεδο έβλεπαν έναν διαφορετικό Γιώργο, ναι, όπως είπες, ναι, από ό,τι ήσουν ναι, ναι, ο Γιώργος. Ναι. Ναι. Ε, και ξέρει, ένιωθα αυτήν την, έτσι, το κούμπομα το αυτό. Όμω, ξέρει, μετά που γνωρίζει τον άλλον και γνώρισα και είδα ότι είναι και αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυθεντικοί. Ας πούμε. Ένιωσα και εγώ πιο ελεύθερο και δηλαδή, ένιωσα κοντά του. Ναι. Δηλαδή, στο δεύτερο-τρίτο μήνα, ένιωθα ότι δεν ήμουν σπίτι μου. Όμω mm -hmm. ήμουν κάπου safe, κάπου ένιωθα ασφάλεια, Αν ένιωθα ότι είμαι κοντά σε ανθρώπου. Δεν με αγαπούν εκείνη τη στιγμή, όμω ένιωθα ότι έχω, έχω κάποιου ανθρώπου δίπλα μου που θα με στηρίξουν. Η εικόνα του έβγαινε προ έξω. Δηλαδή, ναι, ήταν περίεργο να βλέπουμε τον Παλάλα με, να με τρίνα, αλλά ε, πράγμα, ε, 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 έδινε εντύπωση ότι αν, ανήκε σε εκείνη την ναι, ομάδα. Ναι, μετά, τι, για, τι, τι, ναι. Δεύτερον, τρίτο χρόνο, πραγματικά νιώθω ότι έπαιζα στην ομάδα μου. Τι επέτυχε στην ΑΕΚ, ενώ ποια είναι τα, στιγμέ που κρατά έτσι που ξεχωρίζουν για σένα. σίγουρα η ευρωπαϊκή πορεία που πήγαμε στου 8 με τον Λίνον τον Καβρίλ. Ε, εκείνη η χρονιά ήταν καταπληκτική. Νομίζω ήταν και η καλύτερη μου χρονιά στην ΑΕΚ. Mm -hmm. Γιατί ξέρει, κρατά στιγμέ που είσαι και εσύ καλό. Ναι. Ε, όταν δεν είσαι καλό, δεν αφήνει. Ξέρεις, δεν αφήνει, δεν αφήνει. δεν αφήνει, δεν πολύ ναι. βαθιά. Αλλά αν και εσύ ε, νιώθει. Ξέρεις, εκείνη τη χρονιά νιώσα ότι. Μάλιστα, κύριε, είναι η χρονιά που σα πρόσφερα, ε, εκείνη η χρονιά ήταν φοβερή. Κοίταμε στην ημερομηνία, ο Προμονή Έτσι θύμισε μα λίγο. Κοίταμε ήταν ημερομηνία. Πριν Σοβαρή εμπειρία, τρομερός παίχτης. Τρομερός επαγγελματίας, τρομερός άνθρωπος, τρομερός όλοι. Λεξ, ο Μπόουμαν, ο Ταϊρίκ και ο Μακφάτελ. Που πραγματικά... Ή αν μακάρι να είχα κάθε χρόνο έναν παίχτη σαν τον Μακφάτεν. Εντάξει, ο Μακφάτεν είναι ένα από του καλύτερου στην Ισπανία τώρα. Ναι, αυτή, και εκεί πέλεγε ο Ευρώπη δύο χρόνια με Υπουργό. Όταν το παιχνίδι έδωσε του πέντε πόντου τελευταία τέσσερα λεπτά, κατέ, απλά κατέβαζε στην μπάλα. Ε, και Είστε, Φάτεν, και την έδινε στον Μακφάτεν και κύπρου το έλεγες, κύπρου, 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 στο του έλεγε: Κάμε ό,τι θέλει. Κύπριο κύρατσι ο Μαδάκη. Ήταν ο Ιάκο Βαντελή. Ο... ο Τρισόκας, νομίζω ήταν και η πρώτη χρονιά του Ανδρέα, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν και ο Ανδρέας. Ο Σιζόπουλος. Ναι, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω δεν ήταν εκείνη τη χρονιά, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Κιλαράς. Ήταν καλή, καλή ομάδα. Στο βάθος είχε βάθος η ομάδα. Πολύ καλή. Ήταν και τον καιρό που είχαμε ένα εξεξένου, δηλαδή δίκιο μας του ένα εξεξένους. Ο Γιώγιο Καρσία. Α, ναι, ναι, ναι ε, πράγμα, για να τρομερή ομάδα. Τίτλους πόσους δεν πήρε στην ΑΕΚ. Πήρα... Εντάξει, δεν πήρα, δεν το θυμάσαι. Δύο ή τρία πρωταθλήματα. πρωταθλήματα. Ναι. Ε, νομίζω εν τρία πρωταθλήματα που πήραμε. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να θεωρείς ε, legend της ΑΕΚ. Εν είπα ο legend προφανώς. Ο legend είναι ο Ιάκωβος. Αλλά αν εκκρεμάζαμε μπάνερ στα γήπεδα, θα εκκρεμάζανε μπάνερ στην Παλάρα. Για μένα αν κάποιος να ονομάζεται legend, Πρέπει να παίξει 8 χρόνια και πάνω σε μια ομάδα για να θεωρείται legend. Okay. Ή να παίξει ας πούμε 4 χρόνια και να πιάει τέσσερα ποθεία μόνος Εγώ διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι ας που έπαιξε 4 χρόνια στην ΑΕΚ και πήρε το οστί πορείε πορείες, έκλεινε ε, και παιχνίδια, θεωρώ ότι θα μπορούσε να, να θεωρείται ε, legend. Εγώ πραγματικά δεν θεωρώ ότι είμαι legend της ΑΕΚ. Θεωρώ όμω ότι αν μπορούσα να έχω δεύτερη ομάδα θα ήταν η ε, στο παιχνίδι, με ό,τι έραμε τώρα στο στρόλ, η μουσική και το παιχνίδι, θυμούμε που τραυματιστηκες» Πε μου, λίγο, τι έπαιρασε ο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή, σου και μεγάλο πλέον. Ε, Αλήξη, Αχύλιο, Τένοντα. ήταν. Ε, την ώρα, όταν γύρισα και πίσω και είδα ότι δεν υπήρχε κανένα, και κατάλαβα ποιο ήταν ο τραυματισμό, γιατί ήξερα από πριν πώ τραυματίζεσαι στον αχίλιο, γιατί νιώθει ότι κάποιο σε κλωτσά. Ε, όταν ε, όταν κόψει τον χίλιο, νιώθω ότι κάποιο σε κλώτσε. Όταν γύρισα πίσω και δεν είδα κανέναν, ε, κατάλαβα ακριβώ τι είχα και είπα: Ξέρε, μέσα μου τέλο. Ε, και έκανα έτσι δύο-τρει μήνε να, να πω: Ότι ξέρει, πρέπει να τελειώσω στην ΑΕΛ. Ήμουν αποφασισμένο έτσι ένα-δύο μήνε που είχα και το γύψον και ξέρω εγώ ότι. Τελειώσει. Όμω είχα το πάντα το ένιωθα και ήθελα να τελειώσω στην ΑΕΛ. Ήταν Γενάρη του 2018, άρα εσύ αποφάσισες ότι να πάω πίσω ΑΕΛ και θα την το Απρίλιο. Τι έκαμε όταν αποφάσισε τελικά ότι όχι να παίξω άλλο ένα χρόνο μπάσκετ. Τι έκαμε για να επανέλθει. Γιατί μιλούμε για έναν τεράστιο τραυματισμό. Θέλει πολλή δουλειά. Και όσοι δουλειά και να κάνεις στον Αχίλιο, την επόμενη χρονιά ε, σίγουρα δεν είσαι ο ιδιο ποσο πόσο μάλλον όταν είσαι 37-38 χρονών ποσόνι μου. Απλά ήταν το πείσμα μου ότι ε, θα τελειώσω στην ΑΕΛ. Και έκανα και ξέρεις, επειδή ούτε και πρέπει να σκεφτώ ότι εκτό το ότι έπρεπε να διώσω στην ΑΕΛ, έπρεπε να δω και πώ θα μπορέσω και οικονομικά να ανταπεξέλθω τον απέξω στην ΑΕΛ. Γιατί η ΑΕΛ δεν μπορούσε να πληρώσει τα χρήματα που ναι. πληρώνει ΑΕΚ. Βρήκαμε έναν τρόπο, μπήκα και προπονητή στη γυναίκα μου από την προηγούμενη χρονιά που μου τραυματία με την πόταν και πήγαινα. Να και... ήσουν προπονητή, και και πιο παλιά, το 11, το 12, έτσι, ναι, έτσι, ναι το 11, ναι. ναι. που κατακτήσαμε δύο πράγματα. Ε, Οπότε βρήκαμε αυτή τη φόρμουλα για να καταφέρω να μην καταφέρουμε. Πώ ήταν εκείνη η χρονιά στην ΑΕΛ, Επέστρεψε στην ΑΕΛ και okay, δεν ήταν η ομάδα η, που, που ξέραμε που πρέπει να είναι η ΑΕΛ, Βασίλη. Σα ευχαριστώ πολύ. Έκλεισε την καριέρα σου στην ΑΕΛ. Τον το πράγμα πρέπει να ήταν κάτι τρομερό για σένα. Ε. Ε, θα ήταν τρομερό αν δεν υπήρχε η Κασταβάλου. Ε, και στην ουσία είναι ένα παιχνίδι, υπέξα, καλά, ξέρει ποιο είναι. Αντιλαμβάνεσαι ποιον είναι. Με τον Απόλλωνα. αλλά μου έλειψε. Μου έλειψε ναι. ο παλμό, μου ναι. έλειψε το. Ήταν παλμό που είσαι γήπεδο... όμω την τιμητική σου. Έτσι ήταν. Ε, ε... ε... Μάιο εδώ, Δεκέμβριο του ναι. 19. που αρνούμενα να την ονομάσω τιμητική από εκείνον τον καιρό. Δεν ήταν τιμητική. Ο λόγο που την έκαναμε ήταν. Ήταν παιχνίδι για... αφιερωμένο σε σένα, Γιώργο. Όχι. Ε, ήταν παιχνίδι αφιερωμένο στη, στην ΑΕΛ του 2001-2007, α πούμε. Ένιωθα και εγώ, αλλά και η διοίκηση, αλλά και ο κόσμος, ένιωθεν την ανάγκη να ζήσει ακόμα ένα βράδυ ε, που ναι. μόνο στη Λεμεσό μπορούσες να το ζήσεις κάποτε. Πες μου λίγο και, ενημέρα, πες, μου λίγο. είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ακόμα και ο πυρήνα. Ε, πραγματικά και ο πυρήνα Εκείνη τη βραδιά ήταν, ήταν άτομα 35-40 χρονών, 30, οι οποίοι ήταν ο πυρήνα ναι. πριν που τα 15-20 χρονών. Και για μένα εκείνο το βράδυ έκανα ε, πολλέ θυσίε για να παραμείνω στην ΑΕΛ τόσα χρόνια. Περισσότερο οικονομικέ. Mm -hmm. ε, εκείνον το βράδυ ήταν ε, πώς το λένε. Αυτό που σου έλεγε το σύμπαν, ότι ξέρει, καλά έκαμε και κοινωνίε, έστω και αν οικονομικά δεν κέρδισε πράγματα. Είναι <σχέλε> κάτι το οποίο δεν, δεν το έχουμε γιατί δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι, οι παίχτε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Ιάκω, δεν υπάρχει άλλο παίχτη που να νιώθει αυτό το πράγμα. Τη και, όσα ομάδα, έτσι, και όσα δε... λεφτά και να, και να κερδίσεις στην καριέρα σου, η αναγνώριση και το να μπορώ να περπατώ στη λεμεσό με ψηλά το κεφάλι ότι παρέμεινα μέχρι το τέλος, είναι περισσότερη ικανοποίηση από, από ποια... όσα λεφτά και να πιάνω. Ε, αν θεωρήσουμε ότι, βάζοντας την άκρη την καρτώπαδο για ένα λεπτό, ε, πιστεύεις ότι θα ξαναδούμε ε, έτσι η καταστασή του Σολομονίδης με ένα γεμάτο του Σολομονίδης σε μια προαθλήτρια ναι. ΕΛ. Αν ε, μην ξημείνει η κάρτα, ο, θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί σιγά σιγά με σταθερά βήματα να χτίσει και να φτάσει ούτω ώστε να γίνει ξανά. Τι α, πρέπει ξανά να, να γίνει σ... για να είναι Βασίλη Σαϊάλ, Πολλά. Πολλά. Ε, πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι διαφορετική η καιρή. Ε, ειδικά τώρα για να μπορέσουμε να κρατηθούμε πρέπει να βγάλουμε παιδιά. Ε, ναι. Δυστυχώ έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ε, είμαι δύο χρόνια στι Ακαδημίε τώρα. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό υλικό, στο, ειδικά στο γυναικείο Καθοσφαιρα. Στο αντικόνι έχουμε ένα τσι... Έχουμε πρόβλημα λόγω του ότι τα παιδιά μα αυτή τη στιγμή είναι παιδιά που ξεκίνησαν τον μπάσκετ 12-13 χρόνια. Πήγα στην ομάδα και υπήρχαν πάρα πολύ λίγα μωρά. Mm. Ε, οπότε ήταν και, καινούργια μωρά. Και όπω ήρθαν του τα μωρά, είναι τον που σου έλεγα και πριν, έχουμε ένα σπέντο του αντερφορτή μα που βλέπει ότι είναι μωρά τα οποία έχουν ταλέντο. Όμω του τα μωρά δεν έπαιξαν ακόμα ούτε έναν επίσημο αγώνα 5-5. Γιατί πριν δύο χρόνια ξεκινήσαν τον μπάσκετ. Του δύο χρόνια παίξει τον ναι. μπάσκετ. Δηλαδή, ε, βλέπει ατομική να σου κάνουν ε, τι τρίπλε σου, τι πάσει σωστά, το shoot σωστά, όλα αυτά. Όμω τότε τα μωρά δεν νιώσαν τι σημαίνει επαφή. Ναι. Ή τι σημαίνει. Λόγω τέλευθε, COVID, έτσι. Λόγω, λόγω COVID. τι σημαίνει να παίξει αντίπαλο, το συνέστημα, πώ θα νιώσει ότι πρέπει να κερδίσω. Αν και κανόνα μα στι ακαδημίε, το... δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα, εμεί. Ε, αλλά ο, μικ, ο μικρό αμάν είναι μέσα για το παιχνίδι, ναι. θέλει να κερδίσει. Ναι. Δεν, 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 το ένιωσαν καν το πράγμα. Ω υπεύθυνο των Ακαδημιών εδώ και δύο χρόνια, πόσο αισιόδοξο είσαι ότι η ΑΕΛ θα φτιάξει ε, τον επόμενο κουνούν, τον επόμενο μπαλάλα. Είμαι αλλά... σίγουρο. Σε σίγουρο. Ε, ε, Α ρωτήσω λίγο έτσι, κλείνοντα σιγά σιγά τον πασκετικό σου κομμάτι, ε, το, το σου. ήταν το πρόγραμμα που είπα ότι θεωρείς ένας από τους καλύτερους Κύπρους Νομίζω με το τέλο τη καριέρα σου. Μπορούμε πλέον να, πούμε, να κάνουμε τη σύγκριση. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώ σε αντιμετωπίζουν στη Λεμεσό, ειδικά οι Απολωνίστε πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, εσύ πώ είσαι ο Γιώργο Παλάλα στη Λεμεσό. Όχι, κοιτά, υπάρχει. Πώ σε αντιμετωπίζει ο κόσμο. Κοιτά, επειδή μπορεί να τσι να τα λίγο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η μισή φίλη μου είναι μόνο Απολώνα. Και η σύζυγο. Και η σύζυγο είναι μόνο ε, δεν υπάρχει, α πούμε, δεν είναι ολυμπιακό παθηναγό που να σκοτωθούμε. Ναι. Είναι, ε, είναι το τοπικό πείσμα, εγωισμό του να μην θέλει να πάει ο ένα καλά με ο άλλο. Α, δεν υπάρχει, ας. αν εξαιρέσουμε μια πάρα πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων ναι, που φακατικό, το είπαμε ας πούμε, τούτο, ναι. δεν είναι υπάρχει. Και ο πανκύπριο θέλω να το πάρω έτσι γενικότερα στον χώρο του μπάσκετου, του αθλήσου Πώ λαμβάνει εσύ ως πρώην πλέον καθοσφαιριστή στην αναγνώριση που όλων των αθλητικών χώρων της Κύπρου. Και συγκρίνοντας και με τον Γιώργο τον Παλάλα που έσπαζε τα ποδητήρια στον Άιδε Μέντι που συνέντη εξάλλα με τα νερά στην Κερκίδα για να σύρουν μέσα χούλιγκαντς. Να σου πω. Ε, ε, πώς αντιμετωπίζεις σήμερα. Δεν ξέρω. μετά από τόσα χρόνια, γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι έτσι πολλά αληθινός και μου η αμεσότητα και η αλήθεια και ξέρω εγώ, βλέπω πολλή υποκρισία σε ε, ένα κομμάτι βασικό της κοινωνίας μας νομίζω. <Τι> Οπότε ε, προτιμώ να ε, δεν ξέρω, ο άλλο μπορεί να, είναι... νομίζει ότι είναι φίλο σου, αλλά στην, στην ε, ουσία να μην είναι. Το σημαντικό είναι οι συμφαλίστε να σε υποδέχονται. Αν και στα 40, δεν ξέρω τώρα πλέον αν αντέχεις. Κοίτα, εντάξει, όχι. Πλέον έχω ξεφύγει από αυτό το κομμάτι. Όπως ξεφεύγουν, ή μετά τα 30 σου. Αλλά έτσι και αλλιώς. Πλέον, σαν προπονητή δεν μπορώ και ούτε θέλω να μπω σε αυτό το τροπάριο που είχα σαν παίχτης. Είμαι απόλυτα επαγγελματία σαν προπονητή και θέλω να πετύχω πολλά πράγματα. Σε ρωτήσω έτσι τελευταίο πράγμα για το, για το Λέγκαση. Ποιο είναι η μεγαλύτερη μορφή τη ΑΕΛ, ο Δημήτρη ή ο Σοβαλία. Σοβαλία. Α τον πουλήσω, πάμε. Η κόρη σου πάντως γελά. Προ, προφανώς προτιμά τον παππού νομίζω. Προτιμά τον παππού. Ε, για γιατί... γελάσε, δεν ναι, ξέρω Επειδή πήραμε την στον παππού νεχτές και φάει πέντε γλυκά μέσα σε δύο ώρες γι' αυτό. Ναι, ναι οι παππούδες έχουν προβάλλει <laughs> μας, είναι αλήθεια. Ε, μ, να σε ρωτήσω έτσι, ποια είναι η καλύτερη σου πεντάδα. Αν ήσουν εσύ coach Παλάλλας που θα μπορούσες να επιλέξεις α, μια πεντάδα όλων των εποχών της Κύπρου, όλων των εποχών, έχει σχέση ηλικία. Ποιους θα διάλεγε, Γιώργος Σιρότος. Ξεκινούμε που, που άσω, έτσι. Γιώργος Σιρότος, Μιχάλης Κουνούνης. Ε, Γιώργος Αναστασιάδης, Ιάκωβος Παντελή. Κοζάκης. Ε, να καλέσουμε χαμηλό το και σχήμα. Και για... βάσει Να σου πω, και καριέρα Παναγιώτη Τρισόκα. Ο, ο παναγιώτη ήταν άτυχο γιατί ξεκίνησε τον μπάσκετ πολύ αργά. Ε, ξεκίνησε τον μπάσκετ 17 χρονών και μέσα από τον, το πείσμα του και τον εγωισμό του έγινε. Μα δεν πρέπει να παίξει Ελλάδα, έκαμε λάθο. Ε, Καμε λάθο, ήταν επιλογέ μικρό. Έπρεπε να παίξει η Ελλάδα. Ξέρω, δεν θα, ξέρω, θα, θα, θα είμαι σίγουρο, είμαι 100% σίγουρο, όμω αν ξεκίνησε τον μπάσκετ πιο πριν θα είμαι σίγουρο. Ε, 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 τώρα είσαι ε, coach. Ε, είσαι coach εδώ για δέκα χρόνια στη γυναική ομάδα. Πήρε δύο τίτλου. Τα τελευταία δύο χρόνια στη γυναική ομάδα. Όπου ε, δεν μπορέσατε να κοντράρετε την ανόρθωση δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά διακόπηκε το πράθυμα. Ενώ ήσασταν κοντά με τον κεραυνό. Ε, τώρα είσαι στην Ακαδημίες τη ΑΕΛ. Μόνο έτσι φεύγει που η γυναική ομάδα. Ναι. Θέλει να μα κάνει ένα σενάριο τη χρονιά ε, ε, στο γυναικείο Κοίτα θέλω, γιατί είναι και η πρώτη φορά που μιλώ μετά του τελικού. Καταρχήν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ορθόση. Ε, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος. Mm. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον coach των Αριστών και τη Δωρίνα. Ε, και ο λόγο που θέλω να αναφερθώ σε αυτό τον κομμάτι είναι γιατί... Ε, θέλω να, να την πάρω την, όλη την ευθύνη εγώ. Ε, για το χαμένο πρωτάθλημα θεωρώ ότι έχω... Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Όμω αυτή η χρονιά για μένα ήταν ένα μάθημα το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι πιο κατανοητό και πιο καλό. Ε, είχαμε πολλέ δυσκολίε. Ε, από την αρχή της χρονιάς έπρεπε να παίξουμε ένα διαφορετικό μπάσκετ από την πέρσι, που η περσινή ομάδα τη ΑΕΛ θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα προσωπική άποψη καλύτερη ομάδα γυναική, γυναική, ομάδα ever για μένα. Ε, ήταν καταπληκτική στο ανοιχτό γήπεδο, καταπληκτική στο 5 καταπληκτική ομάδα στην αντίληψη, στο πάθο, σε όλα. Ε, και ερχόμαστε φέτο και προσπαθούμε να παίξουμε ένα διαφορετικό μπάσκετ στην αρχή με μια ξένη ψηλή στην ουσία χωρί άσο. Ναι. Το οποίο ε, δεν μα βγήκε. Ε, δεν μα βγήκε, ήταν επόμενο ότι δεν θα μα βγει. Μετά προσπαθήσαμε να φέρουμε ε, ξένη Νάσο, η οποία δεν μα βοήθησε σε όλα τα παιχνίδια, μα βοήθησε μόνο σε μερικά. Mm -hmm. Αυτοκτονήσαμε στον τελικό. Ε, του κυπέλλου, ναι. ναι, Αυτοκτονήσαμε στον τελικό, που ίσω εκεί, ξέρει, κάποιε φορέ. Όχι κάποιε φορές. Εμένα η, ε, η άποψή μου πάντα σχεδόν ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρο, το πιο σημαντικό μέρο μια ομάδα, ειδικά στην Κύπρο, είναι η ψυχολογία. Mm -hmm. ε, και στο γυναικίο, ειδικά στο γυναικείο, πάντα. Ειδικά, δεν το, το συζητούμε στο γυναικείο. Ε, αν κερδίζαμε εκείνο των τελικό του κυβέρνου, νομίζω ότι ίσω να ήταν ήταν διαφορετικά τα πράγματα ναι. στο τέλο. Ήταν η Τέλβα που βγήκε ε, 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 έξω με πέντε φάουλ στον τελικό. Και νομίζαμε ότι κερδίσαμε. Για να είμαι και δίκαιο, και επειδή λέω πάντα την αλήθεια. Δύο διαιτητικά λάθη στο τελευταίο λεπτό ε, στήχησαν το παιχνίδι. Όμω από τη στιγμή που βγαίνει η ξένη παίχτη τη άλλη ομάδα και μένουν τρία λεπτά και κρατήσει έξι ποντούς, είναι ανεπιτρεπτό είναι να το πάρεις τον πόντο mm. για να υπάρχουν αυτά τα λάθη από τη δυσία, τα οποία δεν ήταν σκόπιμα. Όταν είναι σκόπιμα, το ξέρω. Δεν ήταν σκόπιμα. Απλά ήταν λάθο σφυρίγματα για μέν. Mm. Ε, 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 αν εκείνο το παιχνίδι το κερδίζαμε, ίσω να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Mm -hmm. Ξεκάθαρο και δηλαδή. στην ουσία θα, θα, θα... κλέβαμε το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί αν ορθώσει φέτο είχε μια σταθερή πορεία, ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των χρόνων. Σε έλειπε όμω η, η εμπειρία του πρωταθλητισμού, κάτι που είχε η ΑΕΛ, και φάνηκε στο τέλο το πράγμα. Ε, Διαφωνώ. Και υπήρχε και η δίψα των πιο νεαρών παιχτριών. Ναι. ναι. Ε, Συν του ότι θεωρώ ότι ήταν Λίγο πιο γεμάτη ομάδα. Όμω, θεωρώ, όπω είπα και πριν, ότι η, η ευθύνη ε, τη απώλεια του πλαθινέματο είναι καθαρά δική μου και από τι επιλογέ ε, που έκανα στα position στην αρχή. Ε, τη ξένη ε, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, με την εμπειρία που έχω σαν προπονητή, και είναι πάρα πολύ δύσκολο και για οποιοδήποτε προπονητή, θεωρώ να πρέπει να αλλάξει δύο φορέ μέσα στη χρονιά το στυλ παιχνιδιού τη ομάδα. Ε, η συνέχεια σε ένα προπονητικά που είναι να σε βρούμε, πέρα από τι ακαδημίε τη ΑΕΛ, ε, να σε εκτό ομάδα φέτο. Ε, ναι, α, ε, από το γυναικείο από χορό, Ήταν μια απόφαση την οποία την ανακοίνωσα και στον πρόεδρο από, από το καλοκαίρι. Δηλαδή, ε, ό,τι και είτε το, το είτε δεν το περνάμε, okay. εγώ θα έφευγα. Πού θέλει <σομίως> να δουλέψει, Ανδρικό φαντάζομαι. Στο μεγαλύτερο, στο πιο ψηλό επίπεδο. Το οποίο τι είναι, Γιώργο. Νιώθεις ότι είσαι κόφιντο ότι μπορείς να και καταφέρεις. Ε, 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 θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Και να περάσεις στον τον πατέρα σου να μην είναι πλέον ισοπαλία, διότι θα είναι και παίχτης ε, και κότσι μου... Εντάξει, κότσι νομίζω ε, ε, θα... Ε, να Με την ΑΕΛ πότε να σε δούμε προπονητή. Ε, θέλω. Δηλαδή θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου να, να ανέβει. Αλλά θέλω να, είναι, να, έχει σωστές, να υπάρχουν οι σωστές οι βάσεις, ε, να υπάρχει οικονομική ευχέρεια ούτως ώστε να μπορείς να φτιάξει μια καλή ομάδα ε, και να υπάρχουν άνθρωποι γύρω και μέσα στην ομάδα οι οποίοι, όχι πως δεν υπάρχουν ε, να υπάρχει μια έτσι ομοψυχία και διοίκηση και κόσμου. Ναι. Ε, γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μόνο διοίκηση, δεν είναι κεραυνό, ας πούμε. Ε, η ΑΕΚ που έτσι τον μπάτζετ εξαρτάται περισσότερο σε έναν άτομο, δύο. Η ΑΕΛ είναι μια μεγάλη μάζα η οποία πρέπει να κινητοποιηθεί οικονομικά ούτως ώστε να όταν υπάρχουν οι βάσει και βέβαια θέλω. σω με τα παιδιά που δουλεύετε τώρα να σαν κοιμά ο που λέμε πριν να είσαι ο προμονητή που να διαβάσει. Γιατί ξέρω πόση δυναμική μπορεί να δώσει ο κόσμο. Δηλαδή και μέτρια ομάδα να έχει ε, στα χαρτιά, α πούμε, πέτυχε την έκτη, μπορεί να φτάσει και μέχρι την τρίτη θέση και η δεύτερη με αυτήν την έθρα. Ας. Εξωτερικό θα δουλεύει αν δεν κατάλαβα καλά. Ε, θα όταν, θα το στον ε, Όταν οι κόρε μου τελειώσουν τα, το σχολείο του, ε, 7 -8 σε 7-8 χρόνια θα ήθελα. Αν, μακάρι να μπορώ, μακάρι να. Άρα, εσύ το μικρό. Κοιτάξτε, όταν νιώθω, Κοίτα, το, το, Καλά, νιώθω confident, δεν σημαίνει ότι είμαι καλό πρόμητη. Ναι. Αν, ε, αν μπορώ ή είμαι επιτυχημένο, ή ξέρω εγώ, θα ήθελα ναι. Ε, Μιλά καθόλου με Κύπριου προπονητέ. Έχει κάποιον προπονητή που σε βοηθά σήμερα προπονητικά. σω λίγο πιο μεγάλο, ή ακόμα παραπάνω μεγάλο, ή κάποιο που δουλέψεις μαζί του παίχτη, που να σου δίνει κάποια εφόδια. Για... Σχεδόν με όλου μιλώ. Ε, έχω φοβερή έτσι, βοήθεια ε, ανταλλαγή απόψεων και βλέπω και τον τρόπο που σκέφτεται. Ε, αν και δεν είμαστε ήδη χαρακτήρε, με το Λίνον τον Γαβριήλ. Ε, είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε, όμω το σέβομαι και το ξέρει και έχουμε πάρα πολύ, και με βοηθά πάρα πολύ. Ε, αλλά μιλώ με όλους. και με τον Χριστοφόρο τον Λίβα, διότι μιλώ, και με τον ο Νικολάσο Παπαγούλος, ο μικρότερος, ο, ο πιο ψηλός που είναι κουμπάρος μου. Ε, και με τον Πιστόλ αν έχουμε επαφές. Mm -hmm. Σχεδόν με όλους. Ο Μάρκος Ασονίδης, πολύ καλός μου φίλος. Ναι. Ε, οπότε κουκούρι. Άρα μιλώ με όλου. Ναι. Ε, και είναι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο σου regret ε, που, στην καριέρα σου που θεωρείς ότι α, χαμένη ευκαιρία, ή ανάφερε μερικά βέβαια. Αν ε, πέστρεφα πίσω και μπορούσα να δω το μέλλον, δεν θα φεύγα από όλα Θα έμενε στην ΑΕΛ. Ναι. Θα έμενα στην ΑΕΛ γιατί αν η χρονιά που ξεκινούσε το... Και χάσει την ευκαιρία να πιέσεις το ναι. ευρωπαϊκό κύπελο, έτσι. Αν και με βοήθησε, όπως είπα πριν, η Ελλάδα πάρα πολύ μπασκετικά, αν έτσι βλέποντας το... ετσι Δεν θα το δεν θα είμαι. Ε, θα σου κάνω μια ερώτηση, έτσι θέλω να η κορυφιά σου στιγμή στο γήπεδο, σε οποιαδήποτε στιγμή, ποια ήταν? Το 2007, το 3-2, που κερδίσαν το πρωταθήμα στη Λάρνακα, που μας είχαν τιμωρήσει την προηγούμενη μέρα. Με, με, πες μας λίγο, με ποιον παίζατε, τι έγινε. 2-2 με το Αποέλ, με τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας είχαν πλέον έκτημα έδρας, Παρασκευή. Εντεκά το βράδυ βγαίνει η ανακοίνωση από τη δικαστική... Mm -hmm. Ε, Επιτροπή, ότι η ε, άλλη τιμωρείται με την έδρα τη και πρέπει, και πρέπει να παίξει στη Λάρνακα. Και εκεί που θεωρούσαν ότι θα σπάσουν αυτήν την αυτήν έδρα, γιατί και αυτή αποφασίζει αν επιτηδέ, μιλάμε για άλλο καιρούς. Ε, ναι. Και εκεί που νόμιζαν ότι ξέρει τώρα, γιατί εκείνον τον καιρό ήξεραν ότι η Απιστήμια δεν μπορούσε να σφαλίσει. Είσαι τελειωμένο. Και εκεί που νόμιζαν ότι Πάμε τώρα, είναι η ευκαιρία μα. Μπαίνουν μέσα στο Κίτιον και βλέπουν και τι τέσσερι κερκίδε τελείω γεμάτε. Ήταν ο, ο πιο εκοφαντικό θόρυβο που έζησα ποτέ. Την ώρα που έμπαιναν οι παίχτε του Αποέλ και τα σφυρίγματα και αυτά, πραγματικά νιώθε ότι τριβούσαν τα τυμπάνα σου. Ήταν ο πιο εκοφαντικό θόρυβο που έζησα ποτέ σε Αιγύπτου. Ε, η πιο καυτή έδρα που έκανα ποτέ ελίστε ήταν στο Κίτιον ναι. στη Λάρνα. Ναι. Γιατί ήταν, ε, είναι, πολύ, είναι πολύ δύσκολο να κάνει έδρα αυτό το γήπεδο. Yeah, yeah. Όμω υπήρχε τόσο φανατισμό <laughs> λόγω <laughs> τη αδικία και όλα αυτά που ακόμα και οι, αυτοί που δεν είναι συνηθισμένοι να φωνάζουν ή να σφυρνούν. Ε, ακόμα και οι 4.500, όπω ήταν, ήταν όλοι 40 λεπτά Σιφαέλ. Mm Ηταν -hmm. όλοι Σιφαέλ εκείνη την πραξία. Να στιγμή, δηλαδή, ήταν στιγμή, δηλαδή. <laughs> ναι. <laughs> Γιατί κερδίσει το πρωτάθλημα συνολικά. Ναι. Ε, δεν, με, δεν έκανα ούτε σπουδαίο παιχνίδι ή κάτι εκείνο το παιχνίδι. ήταν μια νίκη παιχτών, προπονητών, διοίκηση και κόσμου. Ήταν όλοι μαζί. Ε, θα ήθελα να πούμε λίγο για τον Μάριο τον Παλάλα, τον οποίο χάσαμε έτσι μέρε πριν μια δεκαετία και. Ε, πόσο. Πώς το, θυμάστε σήμερα στην οικογένειά σας τον Μάριο. ένα, ένα παιδί που θα άφηνε εποχή στον Πάσκη. Το, το δείχνει μου μικρό. Αλλά ήταν όταν, και εξωτερικό παιδί. Να σου πω ε, όταν κάποιο φεύγει. Δεν μεγαλώνει. Ε, θα ήταν 30 χρόνια σήμερα. 31. 30. Ε, αλλά μένει, θα μείνει για πάντα 19. Ναι. Ε, πάντα θα μείνει και θα είναι μωρό. Ας πούμε. Δεν ενηλικιώθηκε, δεν μεγάλωσε. Οπότε. Ε, ξέρεις, κρα, κρατάς αυτήν την αγνότητα και αυτήν την αθωότητα και μία λαϊκή χαρακτήρα αυ, έτσι, την εφηβεία. Δηλαδή ε, κρατάς τις καλύτερες στιγμές αυτού του ανθρώπου που φεύγει μικρός. Ε, σίγουρα περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα σαν οικογένεια. Αντιλαμβάνομαι ότι οι γονείς, οι γονείς μου ας πούμε σίγουρα εσύ μπορείς να προχωρήσεις. Ναι. Σίγουρα σκέφτεσαι, νιώθει, ε, έρχονται και στιγμέ που είναι και λίγο συναισθηματικέ, όμω είναι αυτό το πράγμα αν οπότε περάσαμε και περνούμε δύσκολα. Ε, εντάξει, η, αλήθεια είναι ότι ο χαρακτήρα μου άλλαξε πάρα πολύ μετά από αυτό που έγινε με τον αδερφό μου. Και νομίζω είναι εκεί το ξέρεις, που βάζει μια γράμμη και λέει πότε έγινε πότε διαφορετικό, νομίζω ότι ήταν εκείνη τη στιγμή που έγινε ναι. να διαφορετικό, εκείνη τη χρονιά. Που το το αναφερε προηγουμένω, ήταν εκείνες τι χρονιές και πράγματι το, το συνδέοντα το ήταν. Ναι. Εντάξει, το μόνο που, αυτό που κρατούμε είναι ότι ο Μάριο ήταν πολύ διαφορετικό από εμένα. Εγώ, τον καιρό μου, 19χρονων, δεν ήθελε να με δει κανένα. Ναι. Και σου είπα δικαιολογημένα και πριν. Ο Μάριο ήταν διαφορετικό, ήταν πολύ καλό. Mm. Ε, ήταν κοινωνικό, χαμογελαστό, yeah, ε, αγα... αγαπητό, mm. έκανε yeah, yeah. παρέα με ούλου. Είχε το εγωισμό και το πείσμα στον μπάσκετ, όμω δεν, δεν ήταν στη φάση τη αλήθεια και τη. Yeah. Κατάλαβε. Yeah. Ε, ήταν πολύ διαφορετικό. Yeah. Ε, η οικογένεια Παλάλα άφησε εποχή στο Κυπριακό μπάσκετ. Ε, θεωρίζω ότι θα έχει συνέχεια η οικογένεια παλάλα ε, μπασκετικά ή σε άλλον ε, χώρο. Ε, θα ήθελες εσύ να δεις τι, το όνομα να συνεχίζει με κάποιες επόμενες γενιές. Ε, να σου πω ότι έτσι αν όχι. Ε, όχι ότι δεν θα μου αρέσει αν γίνει. Ε, δεν μου αρέσει να υπάρχει πίεση ονόματος. Ναι. Ε, εσύ ένιωσες ε, ε, την πίεση δηλαδή δηλαδή, ο τώρα. Όχι γιατί ήμουν τέτοιο χαρακτήρα. Ναι. Όμω μπορώ να καταλάβω ότι σε κά, κάποιοι μπορεί να επηρεαστούν. Ούτε ο κόσμο επηρεάστηκε. Κάποιοι μπορεί να επηρεάζονται. Δηλαδή ε, είμαι τώρα που ε, πώς, πριν, η κόρη μου ξεκίνησε τον μπάσκετ πριν τρει-τέσσερι μήνε. Δεν είμαι σίγουρο αν τη αρέσει. Και κάνουμε συνέχεια συζητήσει του ότι ε, δεν θέλω να πηγαίνει στο γήπεδο γιατί νομίζει ότι θέλω να πηγαίνει. Σε, ναι. ε, ε, θέλω να πηγαίνει για να διασκεδάζει, mm. όχι γιατί μπορεί να το θέλω εγώ. Yeah. Mm. Μένα mm. δεν με ενδιαφέρει. Είσαι κόρη μου, είτε παίξει είτε δεν παίξει μπάσκετ. Γιατί δηλαδή δεν αγαπώ. Τι αλλιώ άλλη σου κόρη δεν παίζει. Δεν αγαπώ περισσότερο την μικρή μου κόρη που παίζει μπάσκετ mm. από mm. την άλλη που δεν παίζει μπάσκετ. Ε, οπότε δεν, έχει κα... δεν, θέλω να νιώθει το μεγαλώνοντα ότι υπάρχει μια πίεση ονόματο. Ε, πού θα φανταζόσουν τον Γιώργο Μπαλάλα, είσαι του 81 γέννημα, ε, είσαι πλέον 40. Ε, Πού θα φανταζόσουν τον Γιώργο παράλληλα στα 65, στα 70, με το καλό. Σίγουρα φανταζόμουν. Ε, να σου πω. Βλέπω το, το, τους ανθρώπους να, να χώνονται, να δίνουν όλη του τη ζωή για να έχουν μια καλή ζωή μετά τα 65. Και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι από του ανθρώπου που θέλω να περνώ καλά αυτή τη στιγμή ε, και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια. Πραγματικά. Ε, εγώ πιστε, έτσι κι αλλιώ πιστεύω ότι η ωραία η ζωή είναι όσο πιο νεαρό είσαι, τόσο πιο ωραία είναι η ζωή. Γιατί έχει και περισσότερε αντοχέ να ζήσει στη ζωή. Οπότε δεν μπαίνω, καν στη, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ που θα είμαι στα 65 και 70 και δεν με ενδιαφέρει. Ε, Γιώργο, κλείνοντα σιγά σιγά τη συνέντευξη, δεν ξέρω αν θέλει εσύ να πει κάτι. Διότι μιλήσαμε αρκετή ώρα. Ε, μια ώρα 34-35 λεπτά, βλέπω στο ρολόι. Ε, υπάρχει κάτι που θα θέλει να πει ε, που νιώθει ότι εσύ, δεν σε ρώτησα. Ε, Όχι, ε, ε, κάτι αφετεινό, Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωνσταντινού Χριστόδουλου, τον πρόεδρο του ΑΕΛ, τον Αντώνη τον Ντομάζο, τον πρόεδρο του γυναικείου και τον Αντρέα τον που είναι και σαν general manager, team manager όλων των ομάδων και στην ΑΕΛ γιατί φέτο σε δύο φορέ. Γιατί ένιωθα ότι ε, η ομάδα για να έχει αυτόν το, την πιθανότητα να κερδίσει το πρόθυμα έπρεπε να φύγω και το ένιωθα και αυτό είναι παρατηθήκα τουλάχιστον τη δεύτερη φορά την πρώτη άλλη λοιπόν, εικονική για να του ξυπνήσω λίγο. Τη δεύτερη φορά όμω ένιωθα ότι Έκανα κακό να μην ομάδα και οι άνθρωποι θεωρώ τουλάχιστον ότι πιστεύουν και πιστέψαν σε μένα. Αν και δεν τα καταφέραμε, και αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω. Ε, το άλλο είναι αφήστε τα παιδιά να ζήσουν. Δηλαδή, αφήστε τον μπάσκετ, οκ. Ε, χάσα δύο χρόνια τα, τα παιδιά άδικα. Ε, δεν είμαι από τους αρνητές και τα αυτά. Μην αγγίζετε τα παιδιά. Κλείστε μα μέσα, κάνετε ό,τι θέλετε, αφήστε τα παιδιά να ζήσουν. Υπάρχ... είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή 13 μέχρι 17 χρονών, δύο χρόνια κλεισμένα σπίτι του, χωρί επαφή, χωρί κοινωνικοποίηση. Τούτα τα προβλήματα θα τα έβρουμε μπροστά μα. Ελευθερώστε τα παιδιά. Και νομίζω ότι έτσι θέλω να κλείσουμε και τη συνέντευξη. Ωραία, Γιώργο Παλάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ε, και κάθε καλό. Να σου ευχηθώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ.